Σήμερα έχουμε επιλέξει μετά από καιρό έναν εκλεκτό φίλο της εκπομπής, τον οικονομέτρη αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Αδαλή, και τον έχουμε επιλέξει ακριβώς ουσιαστικά πριν από 13-14 μέρες, πριν τη στιγμή της κάλπης, να δούμε λίγο ζητήματα που είναι, αν είναι κάτι βέβαιο, είναι ότι και μετά τις 25 θα τα ζούμε καθημερινά σε μικρή, μεσαία και μεγάλη κλίμακα. Κύριε Αδαλή, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μία πορεία. Ένας άνθρωπος που μπορεί με απλό τρόπο, μεστό, να πει στον ακροατή μερικά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος όταν κάθεται να σκεφτεί πάνω στα ζητήματα της οικονομίας, να σκεφτεί πιο σύνθετα και πιο πολύπλοκα από εμάς. Όλη αυτή την πορεία ουσιαστικά 2 μηνών συζητήσεων προεκλογικών και πριν τις 21 Μαΐου, αλλά πολύ περισσότερο μετά τις 21, που μας είπαν όλοι ότι θα συζητήσουν για τα προγράμματα. Έχει καταλάβει αν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας για την οικονομία, την ακρίβεια, τη λιτότητα, τις περιοριστικές πολιτικές, τους άμεσους και έμεσους φόρους, τις ανατιμήσεις, την ενέργεια, γίνεται συζήτηση ουσίας? Τι να απαντήσω τώρα, που έχουμε χάσει τα γράμματα καλάθια εδώ πέρα. Ακούμε τα πάντα εκτός από αυτά που με ρωτάτε, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι δηλαδή ότι θα ακούσετε μόνο από μένα. Αλλά νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε αυτό το πράγμα θα σας απαντήσει ότι επί της ουσίας συζήτηση δεν έγινε και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μέχρι το τέλος. Τώρα κάποια, ας πούμε, πράγματα τα οποία λέγονται αριστερά και δεξιά και πιάνονται, αυτά νομίζω ότι είναι ανάξια σχολιασμού. Τι να σας πω τώρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία κρίση η οποία ξεκίνησε ως κρίση πανδημική, και παρότι τότε προειδοποιούσαμε και από το δικό σας το φιλόξενο βήμα ότι το πρώτο lockdown θα εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μια ακραία οικονομική κρίση, εν τούτης δεν έδωσε κανένα σημασία. Σας υπενθυμίζω ότι και πριν τις εκλογές η οικονομία, ενώ άρχισε να βαλτώνει και φαινόταν πολύ γρήγορα αμέσως μετά το πρώτο lockdown ότι κάτι πήγε πολύ στραβά στην όλη υπόθεση, που εμείς τα έχουμε εξηγήσει ούτως ή άλλως, είδατε εσείς κύριε Σαχίνη κανένα να ασχολείται με την οικονομία ή το ενεργειακό πρόβλημα που ερχόταν, η ενεργειακή κρίση ή την κρίση που ερχόταν σε εφοδιαστικές αλυσίδες, την επισυντηρητική κρίση? Είδατε εσείς κάποιον να ασχολείται? Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήρθαν, η κρίση του πληθωρισμού, η κρίση στις τράπεζες κτλ, άρχισαν να ασχολούνται πολύ αργά. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα για να βάλουμε κάτω τα πράγματα, και τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα, γιατί αυτά είναι που κινούν το παιχνίδι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τι πρέπει να γίνει τα κόμματα για να παρουσιάσουν, ας πούμε, συνολικές λύσεις. Ξέρετε γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι από εδώ και στο εξής, εάν κάποτε ήταν η οικονομία ένας από τους κυριότερους λόγους με βάση τους οποίους ψήφιζε, επέλεγε κάποιος ένα κόμμα, από την επόμενη χρονιά και μετά θα δείτε ότι στις φιβομετρήσεις θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά η οικονομία σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα, τα εθνικά, τα θέματα της ασφάλειας, τα θέματα της παιδείας και όλα αυτά που μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Θα δείτε μια τρομακτική διαφορά και θα δείτε τον κόσμο να ψηφίζει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με βάση το ποιος θα του λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Αυτό λοιπόν προφανώς έχει συνεπάρει τα μυαλά κάποιων που το βλέπουν να παίζει και να πουλάει. Και τι γίνεται? Προσπαθούν να θάψουν αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο τα πολύ σοβαρά προβλήματα κάτω από το χαλί, ενώ όσα φεύγουν και τους ξεφεύγουν και πάνε στο φως της δημοσιότητας, προσπαθούν να τα υποβαθμίσουν. Κύριε Αδαλή, παρόλα αυτά, αν ακούσετε τους εκλογολόγους αναλυτές, θα σας πούν ότι το καθοριστικό που παίζει ρόλο τελικά στην κάλπη είναι η τσέπη του Έλληνα. Ναι. Το ερώτημα είναι αν ο Έλληνας, που παίζει καθοριστικό ρόλο όντως στη τσέπη του, ψηφίζει με κριτήριο μικρο, μέσο και μάκρο οικονομίας της δικής του τσέπης, ή αν ψηφίζει με βάση τα συνθήματα ενός εκάστου πολιτικού, περισσότερους ή λιγότερους φόρους, έμεσους ή άμεσους, αύξηση τόσο ή τόσο.
Αυτό είναι η καρδιά του ζητήματος, να αποφασίσω με την τσέπη μου όμως, ή η καρδιά του ζητήματος είναι συζητήσεις σαν και αυτή που είχατε κάνει πριν 3 χρόνια, ότι η χώρα θέλει ένα νέο αφήγημα ως παραγωγικό μοντέλο, ποιες είναι οι δυνατότητες της να μπορεί να τις αναπτύξει, 2, 3, 4, 5, πόσες είναι αυτές, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Ας πάρουμε τα κόμματα εξουσίας και να σας αποδώσω και εγώ το ερώτημα. Ποιο είναι το όραμα των 3-4 κομμάτων εξουσίας που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα για αυτό που με ρωτάτε για το παραγωγικό μοντέλο, διότι εγώ το έχω ακούσει. Ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα κληθούν οι οικονομολόγοι, καλή ώρα, να το σχολιάσουν. Ποιο είναι, δηλαδή ποιο είναι το όραμα των κομμάτων εξουσίας, τι ακριβώς θέλουν από αυτή τη χώρα, πού θέλουμε να το πάμε. Εγώ ακούω άλλες χώρες, και μικρές και μεσαίες και μεγάλες, ακόμα και πιο μικρές από τη δική μας, και έχουν κάποια οράματα και λένε ότι θέλουμε στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα να κάνουμε αυτά, στον τομέα της μεταποίησης να κάνουμε αυτά, στις υπηρεσίες θέλουμε να κάνουμε αυτά, στοχεύουμε αυτό. Εδώ τι ακούμε. Ποια είναι η συζήτηση. Εντάξει, είχαμε πανδημία, okay. Μετά την πανδημία, όταν άρχισαν να αναφύρονται τα προβλήματα, που ήταν και μια μοναδική ευκαιρία για την οποιαδήποτε κυβέρνηση και για όλο το πολιτικό σύστημα να παρατήσουν όλα αυτά τα πράγματα και να σκύψουν όλοι μαζί πάνω την ανάπτυξη ενός μοντέλου. Δεν μπορεί να διαφωνούν. Δηλαδή, τι διαφωνούμε, ας πούμε, σε τι πράγμα. Εδώ όμως βλέπουμε και κάποια περίεργα πράγματα. Εδώ βλέπουμε, αν πάρει τον πρωτογενή τομέα, για παράδειγμα, όπου είναι τα ορυκτά. Τα ορυκτά κάψιμα, δηλαδή οι υδρογονάνθρακες, είναι στον πρωτογενή τομέα. Ας το πάρουμε αυτό από μόνο. Μάλιστα, ποια είναι η στρατηγική των κομμάτων, τι ακριβώς θέλουν τα κόμματα. Μπορεί κάποιος να μας πει εμάς τους οικονομολόγους. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε και δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να έχει. Από τα κόμματα εξουσίας πάντα μιλάω, έτσι. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να πει ότι εμείς σε 5 χρόνια θα προχωρήσουμε σε εξορίξεις πετρελαίου, υδρογονάνθρακων σε αυτά και σε αυτά τα σημεία μέχρι αυτού του ποσού. Ποιο είναι αυτό το κόμμα? Διότι κοντεύουμε να τρελαθούμε στο τέλος. Δηλαδή υπάρχουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κατά τα πόδια μας και εμφανίζονται κάποιοι και λένε εμείς δεν τα θέλουμε. Ή εν πάση περιπτώσει δεν το λένε, αλλά το κάνουν με τις πράξεις τους. Τι είναι, δηλαδή, τι να συζητήσουμε εμείς τώρα, αφού εμείς δεν έχουμε καταλάβει ποιος ακριβώς είναι ο στόχος. Θέλουν το πετρέλαιο ή δεν το θέλουν? Θέλουν τις υδρογονάνθρακες ή δεν το θέλουν? Θέλουν άλλα μέταλλα σπάνιες γέας ή δεν τις θέλουν? Και αν δεν τις θέλουν, γιατί? Ποιος είναι ο λόγος να μας πούν ότι δεν τις θέλουμε γι' αυτό το λόγο? Εδώ όμως υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θέλω να σας το θέσω, διότι και πάρα πολύ συχνά λέω ότι η παιδεία, όχι η μόρφωση, γενικώς η παιδεία είναι το κατεξοχήν πρόβλημα αυτής εδώ της χώρας. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ τώρα, ο κόσμος πώς να καταλάβει, να αντιληφθεί όλη την κίνηση, αυτή την τεκτονική κίνηση που ακούει στο όνομα αγορά ενέργειας, όταν κανένας δεν γνωρίζει απολύτως τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα και έχουμε φτάσει σε σημείο να μην καταλαβαίνει κανένας τη μεγάλη διαφορά που έχει το καύσιμο ως όρος, ας πούμε, ή το πετρέλαιο ως όρος με την ενέργεια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, η ενέργεια είναι γενικότερο πράγμα. Άρα εδώ η γνώμη μου είναι ότι τα κόμματα εκμεταλλεύονται ότι ο κόσμος, οι Έλληνες, μετά από 15 χρόνια κρίσεως, υφαίσεως και όλα αυτά, διότι εμείς δεν είμαστε Ελβετοί να ζούμε την κρίση κανένα χρόνο, 1,5 τώρα. Εμείς έχουμε από το 9, από το 10 έχουμε κρίση και πιο πριν είχαμε 2 χρόνια ύφεση, από το 7. Άρα λοιπόν ο κόσμος είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος, ναι. Είναι απειβδισμένος. Δεν διαθέτει χρόνο για αυτά τα πράγματα και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν, ας πούμε, τις στρατηγικές των κομμάτων και βγάζουν όλα αυτά τα προβλήματα απ' έξω. Και να πάμε και στα πιο σοβαρά, αν θέλετε. Έτσι, αν πείτε, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα και ότι κάποιοι μπαμπούλες δεν θέλουν να εξορίξουμε εμείς το πετρέλαιο ή το φυσικό μας αέριο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει αυτοκίνητο βιομηχανία? Μπορείτε να μου πείτε. Γιατί μέταλλα έχουμε, το αλουμίνιο είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Σωστό ερώτημα αυτό που θέλετε. Και το δίνουμε στους Γάλλους ή δεν ξέρω κι εγώ από εδώ από εκεί για να κάνουν τη δικιά τους αυτοκινητοβιομηχανία και μερικές φορές το εξάγουν το δικό μας το αλουμίνιο στην Τουρκία όπου φτιάχνουν τα δικά τους αυτοκίνητα εκεί. Έχουν 3 εργοστάσια. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνουμε εδώ εμείς αυτό, δηλαδή, τι θα πάθουμε? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεύτερον, αν πούμε, ας πούμε, να φύγουμε από την αυτοκινητοβιομηχανία στο κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας που έχουμε μυαλά. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εργοστάσιο το οποίο να φτιάχνει ηλεκτρονικές πλακέτες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λάπτοπ και κινητά τηλέφωνα? Γιατί? Με συγχωρείτε.
Τι είναι, τι δεν θα αρχίσουμε τώρα τις ίδιες ιστορίες, θέματα κόστους και πώς το λένε και ΦΠΑ, να σας κάνουν ελεύθερες ζώνες. Κύριε Αδαλή, κοιτάξτε, γιατί θέλω να πάμε σε πολλά ζητήματα σήμερα και θα το κάνουμε και με κάποιες αναγκαίες διακοπές. Όμως, μιας και το θίγεται και το ξεκινήσατε. Κοιτάξτε, η χώρα είναι 420, εσείς με διορθώνετε, 440 δις δημόσιο χρέος. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα. Είναι άλλα 250-270 δις ιδιωτικό χρέος. Ιδιωτικό, ναι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, αν ακούσετε το πολιτικό σύστημα, όλα είναι ελεγχόμενα. Το ερώτημα είναι, μία χώρα καθημαγμένη οικονομικά, από εκεί ξεκινώ, έχει λόγο να μην θέλει να αξιοποιήσει βασικές σηκμάδες πόρους οικονομίας όταν βλέπει χώρες άλλες προηγμένες ή λιγότερο προηγμένες να το επιχειρούν? Είπατε για το φυσικό αέριο. Πολύ σωστά το είπατε. Σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης, τι πιο απλό όταν έχεις προχωρήσει και με βίαιο τρόπο την απολυτοποίηση, τουλάχιστον έχεις δικό σου φυσικό αέριο? Το λέω λάθος, το καταλαβαίνω λάθος, και γιατί τελικά το πολιτικό σύστημα δεν δίνει μία απάντηση επ' αυτό? Σας υπενθυμίζω ότι στη δικιά σας εκπομπή το 2018, δύο φορές, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν επικρατούσε το θέμα με τη Λιβύη και τα λοιπά, και έλεγα μην κοιτάτε στο νότο, κοιτάξτε στο βορρά, γιατί ο τρόμος έρχεται από το βορρά. Σωστά. Από το 18-19 τα έλεγα. Τότε λοιπόν έλεγα ότι δεν φοβάμαι κάποιους σκοτεινούς τύπους απ' έξω, διότι θεωρώ ότι υπεύθυνος της μη εξόρυξης των υδρογονανθράκων βρίσκεται μέσα, εντός. Πουλάει ωραία να κατηγορούμε πότε τους Αμερικάνους, πότε τους Γερμανούς, δεν ξέρω εγώ πότε τους Αφρικάνους, ότι αυτοί δεν μας αφήνουν να εξορίξουμε το πετρέλαιο, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Πετρέλαιο και δεν εξορίξαμε, όχι ότι δεν θέλανε οι Αμερικάνοι, γιατί δεν ήθελε το βαθύ σύστημα στην Ελλάδα μέσα να προχωρήσουμε σε εξορίξεις. Και κανένας δεν το κατάλαβε τότε. Με μια κρίση το 87, με τον Μπάμπορα, το Μέα Κούλπα κτλ. Τα ξεχάσαμε, τα θάψαμε κάτω από το χαλί. Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται τώρα και με το φυσικό αέριο. Και το παραμύθι το οποίο σερβίρουν ορισμένοι, οι οποίοι, ότι είναι κάποιος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, κάποιοι οι οποίοι έχουν το πάνω χέρι στο φυσικό αέριο και δεν θέλουν εμείς να εξορίξουν φυσικό αέριο. Δηλαδή δεν θέλουν να βάλουν το χέρι τους στο μέλι. Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν παλαβώσει δηλαδή. Αλλού είναι το θέμα. Εμείς εδώ δεν θέλουμε. Και ο κόσμος, επειδή δεν γνωρίζει σε βάθος αυτή την αγορά, δεν μπορεί να καταλάβει ποιος του λέει αλήθεια και ποιος του λέει ψέματα. Οι πολιτικοί μας γνωρίζουν σε βάθος αυτή την αγορά? Όχι, και να σας πω και κάτι, η άποψή μου είναι ότι δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την πολιτική στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μεσάνυχτα πώς δουλεύει η αγορά, όχι μόνο και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι εξευτέρια πώς δουλεύουν οι ΑΠΕ, γιατί εκεί είναι το εύκολο χρήμα και εκεί μπορεί ο καθένας να μεγαλουργήσει κάνοντας πράγματα και θάματα, επενδυτικά πάντοτε μιλάω, αλλά εκεί που πραγματικά είναι η αγορά, μας έχουν ξεπεράσει πάντες. Υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό σας το λέω χωρίς να πω ονόματα, υπάρχουν άνθρωποι στις Βρυξέλλες που αποφασίζουν για τα ενεργειακά μας, δια της υπογραφής τους, και δεν έχουν γνώση τι χρώμα έχει το πετρέλαιο. Δεν έχουν ιδέα πώς δουλεύει η αγορά φυσικού αερίου. Αυτό άλλωστε φαίνεται από τους σχεδιασμούς τους και από όλη την ιστορία, τη λανθασμένη, το τελείως λάθος μείγμα στρατηγικής, το οποίο πέρυσι μας έλεγαν ότι με τις κυρώσεις θα εξοντώσουμε τον Πούτιν, ότι θα τον καταστρέψουμε το ενεργειακό του σύστημα, την ενεργειακή του βιομηχανία, θα του κλείσουμε τις τράπεζες, θα τον απομονώσουμε και θα φτωχύνει η Ρωσία. Και από πέρυσι μέχρι φέτος, κύριε Σαχίνη, λόγω αυτής της λάθος στρατηγικής, εγώ ως σφοδρός επικριτής του Πούτιν, Μέρκελ και του Αλίγεφ και του Ερντογάν, τα θυμάστε γιατί σε εσάς τα έλεγα χρόνια, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι όχι απλά δεν κάναν τίποτα από αυτά που λέγανε στον Πούτιν, αλλά συγγνώμη, αμερικάνικες και ευρωπαϊκές τράπεζες φαλήρισανε. Κύριε Δαλή, δεν θα μείνω πολύ στο φυσικό αέριο. Έχετε μία εξήγηση λοιπόν, είπατε ο ελέφαντας είναι μέσα στο δωμάτιο. Έχετε μια εξήγηση, ακόμη και έτσι, όπως το περιγράφετε? Είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα να μην θέλει να δει, ή τόσο δύσκολο είναι τέλος πάντων, να μην θέλει να δει μια ανάταξη οικονομική εκμεταλλευόμενη φυσικούς πόρους όπως το φυσικό αέριο? Η χώρα δεν έχει άπειρες δυνατότητες. Έχει πολλές, αλλά όχι άπειρες δυνατότητες. Αν δεν τις αξιοποιήσεις, και θέλω λιγάκι να τη δώσετε αυτή τη διάσταση, διότι όταν λέμε αξιοποίηση φυσικών πόρων, δεν λέμε μόνο την άντληση.
εννοούμε μια σειρά συνοδών καταστάσεων που μπορεί να αλλάξουν την εικόνα μιας χώρας. Κοιτάξτε, καταρχάς να το συνδέσουμε πριν το διάλειμμα. Αυτό που σας είχα πει το 18 είναι ότι δεν φοβάμαι ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, έτσι, θα μας κλέψει, εν πάση περιπτώσει θα κάνει κάτι με τους σπόρους μου, από τους σπόρους μας, όσο φοβάμαι ότι εμείς θα βάλουμε την Τουρκία μέσα στους δικούς μας σπόρους από την πίσω πόρτα. Μάλιστα. Σας το έχω πει και μάλιστα το έχω βάλει τίτλο τότε, γιατί ηχούσε περίεργο. Τι θα πει πίσω πόρτα? Πίσω πόρτα θα πει μια συμφωνία που κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχει γίνει κιόλας, ή μπορεί να είναι μια αναβίωση της συμφωνίας εποχής Σιμίτη στα τέλη της δεκαετίας του 90, εάν κρίνω και από τα στρατιωτικά θέματα, τα οποία επανέρχονται αυτή τη στιγμή από εκλεκτούς συναδέλφους σας, όπως ο κύριος Λιγερός που τον άκουγα πριν μερικές εβδομάδες να σας αναλύει για την πρώτη στρατιά. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι καινούριο. Η πρώτη φορά που ελέγχθη αυτό το πράγμα, δηλαδή η αποστρατικοποίηση των νησιών, να βγάλουμε από τα νησιά ότι βαρύ οπλισμό υπάρχουν και να πάει στρατιά 50-80 χιλιόμετρα πιο πίσω, κοροϊδία, δηλαδή την άλλη μέρα θα είναι ξανά εκεί που ήταν ταγμένη. Πρώτη φορά, υπενθυμίζω, ότι ελέγχθη στα τέλη της δεκαετίας του 90 ως πρόταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Σοφών επί Σιμίτη. Όταν στην Επιτροπή Σοφών ήταν το παρολίγο θύμα της 17 Νοέμβριο, συγχωρεμένος Μακαρίτης πια Ντενίς Μπουλούκμπαση, ο ακροδεξιός, είχε, μετά όταν έφυγε από το διπλωματικό σώμα, ίδρυσε το ένα ακροδεξιό κόμμα στην Τουρκία. Mm-hmm. Λοιπόν, από τότε τα συζητάνε. Μετά ξεχάστηκαν για λίγο, πήγαν πίσω, τώρα ξαναεπανέρχονται. Το ζήτημα λοιπόν αυτό, καθώς και του αγωγού που σας είχα πει ότι από την εποχή που ήταν στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το θέλουν όλοι, αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που δεν το θέλουν. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, ορίστε. Φαίνεται λοιπόν ότι 4,5 χρόνια, θα σας πω κάτι το οποίο είναι δεδομένο στην αγορά ενέργειας. Εάν μια κυβέρνηση γνωρίζει ότι έχει στο υπέδαφος της πλούτο και θέλει να τον εκμεταλλευτεί, σε 4,5 χρόνια είναι υπέρα αρκετά, ούτως ώστε να βάλει τις βάσεις και να ξεκινήσει τις πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Πέρασαν τα 4,5 χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, δεν έκανε τίποτα. Πέρασαν και άλλα 4 επί κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχαν αναπτυρωθεί το ηθικό κάποιο και λέγανε θα κάνουμε εξορίξεις. Τίποτα δεν έχουμε κάνει. Γιατί έτσι όπως πάμε, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, διότι είναι προφανέστατο ότι κάποιοι δεν θέλουν να χάσουμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό όμως, ξέρετε, σε εποχές όπως τώρα θα πρέπει να προβληματίσει τους πολύ μεγάλους, αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Διότι λίγο στραβά να πάνε τα πράγματα. Αυτοί που θα πονέσουν από εδώ και στο εξής πολύ με αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε μπροστά, δεν θα είναι τα συνήθις υποζύγια, δηλαδή η μεσαία τάξη και η μικρή. Αυτοί πόνεσαν. Έπαθαν ότι είναι για να πάθουν. Το επόμενο θύμα στην όλη ιστορία που έρχεται, με φόρα κιόλας, θα είναι οι μεγάλοι και οι πολύ μεγάλοι. Και εκεί θα υπάρξουν οι εκπλήξεις. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν ότι περνάει μια τρομακτική ευκαιρία που στο κάτω-κάτω της γραφής θα σας πω κάτι. Πώς στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, οι πάλι ποτέ εργολάβοι γίναν παραγωγή ενέργειας? Συγγνώμη, δηλαδή ένα καρ προσθέσανε και από εκεί που κατασκευάζαν δρόμους τώρα παράγουν ή πουλάνε ενέργεια. Έτσι θα πρέπει να το σκεφτούνε και για τους φυσικούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες. Ένα κάρο να βάζαν μέσα. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα? Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή να έχεις, ας πούμε, να έχεις τόσο πλούτο, να το έχεις καταλάβει. Γιατί θα σας πω ότι πριν τον Τσίπρα είχαμε πρωθυπουργούς όπως ο Παπανδρέου, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, οι οποίοι λέγανε δεν υπάρχει πετρέλαιο στο Αιγαίο, δεν υπάρχει φυσικό αέριο, τι είναι αυτά που λέτε? Έτσι μας λέγανε. Και υπήρχαν και βαρισίμαντα στελέχη που κυβέρνησαν, ας πούμε, τα οποία έλεγαν δεν υπάρχει σταγόνα, αυτά είναι παραμύθια, είναι συνωμοσιολογίες. Όποιος τα έλεγε τον περνούσε για τρελό, τον βάφησε για τρελό και τον είχαν στο περιθώριο. Τα ξεχνάμε αυτά, κύριε Σαχίνη? Λοιπόν, άρα είναι δεδομένο ότι ισχύει αυτό που έχω πει πριν 20 χρόνια και το είχα γράψει όταν ξεκινούσαν οι Aegean Times 1999-2000. Είχα πει ότι με όπλο τους υδρογονάνθρακες, εννοώντας είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, κάποιες πολιτικές φαμίλες διαπραγματεύονται την παραμονή τους εσαΐ στην εξουσία. Άρα λέτε ότι μία αξιοποίηση ωφελεί συγκεκριμένα συστήματα και μόνο? Βέβαια.
Μα τι είναι εδώ, τι να συζητήσουμε. Είναι δυνατόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρόβλημα φυσικού αερίου, να απογαλακτίζεται αυτή τη στιγμή από την Ρωσία και να απογαλακτίζεται πώς όμως, από τους αγωγούς. Τους αγωγούς του φυσικού αερίου. Γιατί LNG από τη Ρωσία μια χαρά φέρνουμε, κύριε Σαχίν, και μπορώ να σας δώσω και στοιχεία. Να το έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, εντάξει, έχουμε τα ρεζερβουάρ, έχουμε αυτά, τα ξέρουμε τι έχουμε στην Κρήτη, στο Καστελόριζο, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, τα ξέρουμε τι έχουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα δείτε, μωρέ. Τώρα και για τον κόσμο. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία αναφέρεστε, σας θυμίζω ότι έχει επιλέξει μια πολιτική στο όνομα της πράσινης μετάβασης, η οποία πια δεν είναι απολυτοποίηση, είναι στην ουσία απεμπλοκή από κάθε ύπαρξη ορυκτού πόρου υποθαλάσσιου ή πυρωτικού, μέσα στα οποία είναι και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αλλά εμείς τι φταίμε, γιατί η πολιτική αυτή που διάλεξε, που επέλεξε, πολύ σωστά το λέτε, που η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα βγαίνουν κάποιοι και λένε θα πέσουν το φυσικό αέριο, θα πέσει το πετρέλαιο και τα αυτό και θα κάνουμε και θα... Ναι, έχει πέσει. 5 μήνες τώρα όλα είναι πεσμένα. Και τα μέταλλα και τα μεταφορικά και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι πεσμένα. Ναι, αλλά εγώ σας είχα πει από τέλος της χρονιάς, πέρυσι τον Οκτώβριο, ότι θα βλέπετε του χρόνου, δηλαδή φέτος, τα ενεργειακά προϊόντα να πέφτουν, τις πρώτες ύλες, αλλά οι τιμές στα ράφια θα συνεχίσουν και οι τιμές των καυσίμων και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα συνεχίσουν να είναι πανύψηλες. Αν πείτε δε στην Ελλάδα, ας πάνε κάθε ρεκόρ. Μα δηλαδή, σήμερα δημοσιεύω τον πρώτο διαδραστικό χάρτη για τις τιμές της αμόλυβδης. Να το πούμε αυτό στο blog σας, στο adalis.gr. Δημοσιεύεται το παγκόσμιο διαδραστικό χάρτη όπου ο καθένας μπορεί και να παίξει ή να προβληματιστεί με τις τιμές όπου γης. Ναι, όπου σε 150 γης. Χώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ όμως, να σου πω κάτι, εδώ τώρα είναι για να τραβάμε τα μαλλιά μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να πεις ότι δεν είχαμε φυσικό αέριο, δεν είχαμε πόρους, να πω εντάξει. Να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά να έχεις και να κάθεις και να παίζεις την κολοκυθιά γύρω-γύρω και να μην συζητάς αυτά τα θέματα, παρά να βάζεις πάνω στο τραπέζι κάποια ανούσια θέματα τρίτης, τέταρτης, πέμπτης επιλογής και ειδικού βάρος και να αποφεύγεις να συζητήσεις αυτά. Για ποιο λόγο? Αυτό το θέμα του φυσικού αερίου θα πρέπει να το συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα να καταλήξουμε. Όχι που έχουν περάσει τώρα 8,5 χρόνια με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Και όλοι γύρω-γύρω ψάχνουν για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η αιτία? Πρέπει να βγει κάποιος να μας πει. Ποια, παλιά μας λέγανε, ξέρετε τι μας λέγανε, ότι ήταν φτηνό το φυσικό αέριο και δεν σύμφερε. Καλά, τώρα που ήταν πανάκριβο, γιατί δεν το κάναμε? Τώρα που το έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσουμε αγορές κατευθείαν, θα βρούμε δηλαδή κατευθείαν να διερευνήσουμε και το πρόβλημα, να δημιουργηθούν, να εμπορευματικοποιηθεί πριν το εξορίξουμε, να κλείσουμε αγορές. Να συμβολαιοποιήσουμε και να τυπτοποιήσουμε κιόλας τη διαφορά του ένα με το άλλο, τώρα που το θέλουν όλοι. Όχι τώρα, για προσέξτε όμως να δείτε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εάν πάρετε ξεχωριστά τη μέθοδο των εξαγωγών του πετρελαίου και του φυσικού αέριου, θα δείτε ότι οι δρόμοι είναι δύο. Για το φυσικό αέριο είναι είτε με αγωγούς είτε με LNG carriers, για το πετρέλαιο είναι είτε με αγωγούς είτε με tankers. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Για το φυσικό αέριο έχουμε καταστρέψει τους αγωγούς, ψάχνουν ακόμα να βρουν ποιος το έκανε, το οποίο είναι τρομοκρατικό χτύπημα αυτό. Όποιος και αν το έκανε, έχει, γιατί σας το είχα πει αυτό το πράγμα, έχει διαπράξει τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ειδικά σε χώρα της Δύσης τέτοιο πράγμα. Και αφού λοιπόν καταστρέψαμε αυτούς τους αγωγούς, δεν βάλαμε ούτε μία κύρωση στο ρωσικό LNG, δηλαδή στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, που μεταφέρεται με ρώσικα LNG tankers στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Α, και προχθές ακόμα. Πόσα φορτία έχουνε? Για το δε πετρέλαιο, κύριε Σαχίν, να σας πω κάτι. Τι έχει γίνει? Απαγορεύουν με πλαφόν τα 60 ευρώ στα tankers, αλλά παρακαλάμε τη Ρωσία να μας στείλει πετρέλαιο από τον αγωγό που περνάει από την Ουκρανία, το γνωστό Ντρούσμπα. Είναι ο βόρειος και ο νότιος αγωγός, ο ένας περνάει από την Ουκρανία και παραδίδουν στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία και στις υπόλοιπες χώρες, και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε πολύ, ένας ο οποίος τα βλέπει για πρώτη φορά
θα πει, μα εδώ είναι, άμα κάτσει και τα σκεφτεί δηλαδή και τα ταιριάξει και τα βάλει κάτω, θα πει εδώ είναι, είναι ανοησία, τώρα κάτι γίνεται, κάτι παίζεται εδώ πέρα. Απ' την άλλη όμως, αυτοί που γνωρίζουν την αγορά ενέργειας καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν παίζουν, απλά έχουν βάλει ένα στόχο επί της ουσίας, ναι, να χωρίσουν τον πλανήτη σε δύο κομμάτια. Εκεί πάει η δουλειά. Πού θα είναι? Το ένα το κομμάτι θα είναι το, δηλαδή, από το σιδερούν παραπέτασμα και μέσα, το παλιό, δηλαδή η Ρωσία, ναι. Η συμμαχή της, η Κίνα κτλ. Και το άλλο θα είναι η Δύση. Μάλιστα. Άρα, εκεί πάει η δουλειά. Άρα το δικό σας και το δικό μας θα πάει έτσι. Εκεί, έτσι πάει. Δεν θα κουμπάτε από αλλού. Πείτε μου κάτι ακόμη για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αισθάνεστε, κυρία Δαλή, ότι η Τουρκία που ξεκίνησε πιο πίσω από εμάς αυτή την ιστορία των φυσικών πόρων έχει βγει δείγματα μπροστά? Έχω ακούσει μία συνέντευξή σας πρόσφατα, στην οποία είπατε ότι η Τουρκία, ό,τι και να λέμε, κάθισε, ζήτησε τη βοήθεια και την τεχνογνωσία των Νορβηγών, που είναι οι πρώτοι διδάξαντες με μεγάλη επιτυχία. Το ΟΦΑΝ που έχουν φτιάξει με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου χρηματοδοτεί τα πάντα, όχι μόνο τους συνταξιούχους, στην Νορβηγία. Πήραν αυτή την τεχνογνωσία και άρχισαν τα άλματα. Αυτό θεωρείτε ότι συμβαίνει? Κάτι ακόμα χειρότερο. Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο φωνάζουν όλοι οι γεωσκεπτόμενοι και ανεξάρτητοι οικονομολόγοι που δεν εμπλέκονται στα κόμματα. Τι κάνει? Φτιάχνει ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα. Και από τις 7 πηγές τις ενεργειακές προσπαθεί να πλάσει ένα τόσο ισχυρό ενεργειακό μείγμα που να έχει μεγάλη ευχέρεια και αυτάρκεια και στις 7, ούτως ώστε να πρωταγωνιστήσει σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ευρασίας και να γίνει ίσως και ένας μεγαλοπρομηθευτής. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Ναι, πολύ σωστά είπατε, έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Αλλά μόνο, ας πούμε, παράδειγμα στην εξερεύνηση του φυσικού αερίου που ήρθε και πήρε ελληνικά γεωτρύπανα, υπενθυμίζω. Σωστό. Όλα είχαν ελληνικό. Σωστό. Άρωμα, αν το δεις, ή κυπριακό, αν το δούμε έτσι από αυτή την πλευρά. Μόνο αυτό είναι? Συγγνώμη, στο πετρέλαιο και στις πετρελοπηγές δεν έχει κάνει κινήσεις? Έχει κάνει. Στους λιγνίτες δεν έχει περάσει 1,5 χρόνος που εγγενίασε στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη λιγνητική μονάδα. Εμείς τις κλείνουμε εντωμεταξύ, έτσι. Και αυτοί εγγενιάζουν μονάδα. Να πάμε και παρακάτω. Στα φράγματα, ξέρετε τι δουλειά έχει κάνει η Τουρκία στο κομμάτι των φραγμάτων? Εμείς έχουμε ένα φράγμα στον Αχελό υδροελεκτρικό και για κάποιες ΜΚΟ που είναι γύρω-γύρω ονόματα και μη χωριά, το έχουμε 10 χρόνια κλειστό. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και όχι μόνο δεν λειτουργεί το υδροελεκτρικό να παράγουμε ρεύμα, παρακοντεύει ο Αχελός να χάσει και τα νερά. Αστερέψουμε το μοναδικό ποτάμι που πηγάζει και εκβάλλει από την Ελλάδα. Όλα τα άλλα πηγάζουν από αλλού. Φύγετε από τα φράγματα. Που τα φράγματα και το νερό θα δείτε ότι είναι η συζήτηση, θα είναι η συζήτηση του επόμενου μισού της δεκαετίας, από το 25 και μετά θα τα δει για πετρέλαιο, συζητάμε για νερό. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Να φύγουμε λοιπόν από τα υδροελεκτρικά και από τα φράγματα ως πηγή ενέργειας. Παρότι αυτό θέλει πολλή συζήτηση, αυτό το πράγμα. Mm. Διότι το νερό είναι και άσκηση γεωπολιτικής. Όποιος έχει το φράγμα μπορεί να αφήσει τον όμορο, το διπλανό κράτος να διψάσει. Σωστά. Και να κλείσει και την παραγωγική της καλλιέργειας. Άλλωστε το καταλάβαμε με την ανατίναξη του φράγματος τώρα στην Ουκρανία, τι ακριβώς έχει παιχτεί. Ναι, εκεί θα σας πω και μια λεπτομέρεια που πέρασε λίγο στα ψηλά εδώ πέρα. Αλλά πέρα από αυτό, η Τουρκία δεν έκανε αυτή τη στιγμή 12 χρόνια μια τεράστια προσπάθεια, τα βρήκε μπαστούνια στην αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει από το 10 που το ξεκίνησε, από το 5 το ξεκίνησε, αλλά από το 14 και μετά συνέπραξε με τους Ρώσους και δημιουργεί το πρώτο από τα 3 πυρηνικά της εργοστάσια, μάλιστα σεισμογενή πλάκα του Αγουλιού. Σωστό. Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Εκεί όχι απλά τελειώνουν, που είναι δηλαδή οι 4 πυρηνικοί αντιδραστήρες που είναι στη σειρά. Προσέξτε, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα ξέρουμε, ίσως τα πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον, έχουν συμβολαιοποιήσει το 70% των μελλοντικών τους πωλήσεων. Τους έχουν προπολίσει δηλαδή. Άρα μου λέτε ότι η Τουρκία προσπαθεί ισοβαρώς να αναπτύξει ένα πιστικό ενεργειακό μείγμα. Και στη γεωθερμία. Και εκεί έχει κάνει επενδύσεις. Και στη γεωθερμία. Και στη γεωθερμία έχει κάνει επενδύσεις. Όπου εκεί εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε άλματα μπροστά ήδη. Ολόκληρη
ολόκληρες περιφέρειες θα μπορούσαμε να τα τροφοδοτούμε ρεύμα αυτό το πράγμα. Όχι μεγάλες πόλεις, δεν είμαι, είμαι θεροβάμων. Θα μπορούσαμε περιφερειακά τις μεσαίες και τις μικρές πόλεις να το είχαμε όλο από αυτό. Ή μεγάλες βιομηχανικές μονάδες να τις βάζαμε σε μέρη που υπάρχει γεωθερμικά πεδία και να τροφοδοτούνταν με φτηνό ρεύμα και να έχουμε χαμηλά κόστη παραγωγής. Εγώ ένα ξέρω στη Μακεδονία που σκέφτεται έτσι και μπράβο τον άνθρωπο, δεν θέλω να ονοματίσω, μην νομίζω ότι κάνω διαφήμιση από επιχειρηματίες. Αλλά αυτά δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίες. Αυτά το κράτος πρέπει να τα σχεδιάσει αυτά τα πράγματα. Και να δώσει ένα όραμα και μια προοπτική και να τρέξουν επιχειρηματίες από καλά. Αν ο επιχειρηματίας ξέρει ότι θα πάει στο κράτος και θα βρει χίλια μίλια προβλήματα. Λοιπόν, πάμε και στο LNG τώρα. Στο LNG η Τουρκία τι έχει κάνει. Μάλλον, συγγνώμη, στο φυσικό αέριο. Δεν έχει φέρει τους δύο αγωγούς, τον Blue Stream και τον Turkish Stream. Ο ένας είναι μικρότερος και ο άλλος είναι 16 και ο άλλος είναι 31,5 BCM. Δεν έχει φέρει μία επάρκεια σε φυσικό αέριο για την Τουρκία. Το έχει κάνει ή δεν το έχει κάνει? Το έχει κάνει. Μάλιστα. Έχει κάνει αποθήκες? Έχει κάνει. Σας τα λέω εντάχει. Από εκεί και πέρα η Τουρκία κάθεται μόνο σε αυτό? Όχι. Κάνει και LNG. Μάλιστα. Κάνει και αποθήκες LNG. Και αποθήκες LNG και μάλιστα αυτό που κρύβουν εδώ στην Ελλάδα εντέχνως είναι ότι την ημέρα που έκανε συμφωνία για αύξηση της ροής και στους δύο αγωγούς με ρωσικό φυσικό αέριο, ταυτόχρονα υπέγραψε με τη Λουιζιάννα, με πολύ μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, με εργοστάσιο δηλαδή, το πιο ανερχόμενο, ήταν τρίτο και πάει για πρώτο δηλαδή, με τη Venture, υπέγραψε μακροπρόθεσμη 20ετή συμφωνία για LNG, εισαγωγές LNG. Να που παίζει και με τους δύο, μια χαρά, παντού παίζει με τους δύο. Λοιπόν, και σε αντιστάθμιση, το ρωσικό εργοστάσιο στο Ακουγιού, που είναι καθαρά επένδυση των Ρώσων, έχει ανοίξει το παιχνίδι και στις πωλήσεις λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και πάνε όλοι και προαγοράζουν ρεύμα. Όλα τα παιδιά έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Εμείς εδώ φοβόμαστε να κάνουμε παράδειγμα στο Βόλο ή να αυξήσουμε σε LNG. Φοβόμαστε να κάνουμε αγωγούς. Φοβόμαστε να κάνουμε πυρηνικά. Κλείνουμε τα λιγνητικά. Φοβόμαστε να ανοίξουμε τα ήδη έτοιμα που έχουμε τα υδροηλεκτρικά. Είμαι σίγουρο ότι πολύ δηλαδή. Τι θα κάνουμε εδώ? Πάμε όμως με ΑΠΕ γιατί? Και με φωτοβολταϊκά. Πάμε με επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ασχέτως που αν πάθουν ζημιά χρειάζονται τριπλό κόστος για να αποκατασταθούν διότι οι μπαταρίες φεύγουν. Κάτι κάνουμε. Η ΑΠΕ δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή, προφανώς. Για μένα προσωπικά έτσι. Και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αλλά... Δεν μπορεί να μην έχεις, ας πούμε, στο μείγμα σου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά έχουμε τόσες πολλές που εδώ που φτάσαμε, ολογισμένα, και μπορώ να αντιπαρατεθώ με οποιονδήποτε έχει στοιχεία. Κάθε δισεκατομμύριο που βάζουμε στη ΣΑΠΕ, παράδειγμα, αντί για να μας φέρνει έσοδα, μας δημιουργεί έξοδα και πρόβλημα. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνουν ΖΙΚ οι τιμές, η αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ από εδώ και στο εξής, θα κάνουν ΖΑΚ και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι αντίθετα πια αυτά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορείς να καλυφθείς από ΑΠΕ σε καμία των περιπτώσεων. Εκτός αν νομίζουν ότι θα ζούμε σε ένα πλανήτη που 24 ώρες 24 θα έχει ήλιο και 24 ώρες θα φυσά. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Άρα χρειάζεται ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα. Οι ΑΠΕ και τα ηλιακά εδώ που φτάσανε μας υπερκαλύπτουν. Μας υπερκαλύπτουν. Μονόπατα όμως. Διότι όταν θα έχετε άπνια ή δεν θα έχετε ηλιοφάνεια, θα έχετε άλλα ζητήματα. Μα τώρα όταν βλέπεις ότι, ας πούμε, με την ίδια άνεση που πετούν λεφτά, πάρτε λεφτά εδώ και για σόρο και για ηλιακά και για ανεμογεννήτρια, έχουμε γεμίσει όλες τις βουνοκορφές με ανεμογεννήτριες. Δηλαδή στο τέλος δεν μπορεί να πετάξει πουλί, ας πούμε. Κύριε Αδαλή, έχετε αφήσει ένα υπόλοιπο, δεν το αφήνω να πέσει κάτω γιατί θα πάμε σε δεύτερο διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω τι υπονοούσατε για το φράγμα που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Ουκρανία, ότι υπάρχει και ένα στοιχείο που δεν έχει αναδειχθεί. Όχι, δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, έτσι. Mm-hmm. Επειδή το νερό, σας είπα, είναι ένα θέμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι οι σκληροί πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνουν για το νερό. Το νερό, να ξέρετε, αν θυμάστε πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε κάνει μια εκπομπή και σας είχα πει για το μεγάλο πρόβλημα που ακόμα τραβιέται η Γαλλία, που οδήγησε τη γαλλική EDF που κατά 85% ήταν κρατική και μόνο 15% ήταν ιδιώτες, να επαναγοράσει το 15% των ιδιωτών και να γίνει πλήρως κρατική. Η EDF, η γαλλική. Γιατί όπως και οι Ιταλοί
Έτσι και αυτοί τι πάθανε. Τα πυρηνικά τους εργοστάσια, τα οποία ήταν χτισμένες, έχουν ενεργηθεί στις όχθες των ποταμών του Γαρών, για παράδειγμα. Λόγω της ξηρασίας έπεσε τόσο πολύ η στάθμη, δεν κυλούσαν τα νερά, γίνανε λίμνες, με αποτέλεσμα το νερό το οποίο τραβάει μέσα ο στρόβιλος για να ψήξει τη μηχανή του πυρηνικού εργοστασίου επέστρεφε πίσω ζεστό, ανέβαζε τη θερμοκρασία του νερού και χτυπούσαν συναγερμοί και λόγω πρωτοκόλλου ασφαλείας έπρεπε το εργοστάσιο να κλείσει για μέρες, ώρες ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι, δηλαδή θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολλούς για το πώς πρέπει να είναι τα μελλοντικά πρωτόκολλα. Από αυτό που τελικά θα μας απεμπλέξει από αυτή την ιστορία, από αυτό που θα μας απεμπλέξει είναι η πυρηνική ενέργεια, το ξέρετε. Αυτή θα βοηθήσει να απεμπλακούμε, ανεξάρτητα τι λέγεται και τι γράφεται από τους διάφορους λομπίστες. Τώρα, αυτό το χτύπημα που έγινε στο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, καταρχάς να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εγκατάσταση από αυτή. Οι μηχανές που είναι στη σειρά είχαν από μια εξωτερική παροχή, παίρναν τροφοδοσία και κάναν την ψήξη. Όμως επειδή οι εξωτερικές παροχές πολλές φορές για κάποιες βλάβες αδυνατούν να δώσουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι στρόβιλοι για να ψυχθούν, να το πω έτσι λαϊκά, αναγκάζονται και έχουν σαν πρωτόκολλα ασφαλείας μια δεύτερη παροχή από την οποία αν κάτι πάει στραβά με την πρώτη παίρνουν από τη δεύτερη. Αυτή η δεύτερη παροχή που τροφοδοτούσε δηλαδή σε περιπτώσεις βλάβης κλεισίματος ή εργασιών μπας περιπτώσει εκτάκτων αναγκών, που τροφοδοτούσε με νερό για να ψήξει τις μηχανές του εργοστασίου του πυρηνικού στη Ζαπορίγια, ήταν μέσα από το φράγμα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Και γι' αυτό όταν ακούστηκε για το συγκεκριμένο φράγμα, χτυπήσαν καμπανάκια που στην αγορά πυρηνικής ενέργειας. Διότι γνωρίζανε ότι η παροχή αυτή η οποία δίνει πάρα πολλές, τους δίνει δηλαδή μέχρι περίπου 200 μέρες νερό για να ψύχουν τα πυρηνικά τους εργοστάσια εκεί πέρα. Από τη στιγμή που καταστράφηκε αυτή, δεν υπάρχει backup plan για να λειτουργεί σε περίπτωση που εξωτερική παροχή σταματήσει. Ή σταματήσει, σωστά. Καταλάβατε. Άρα να μια λεπτομέρεια που δεν έχει αναδειχτεί. Θέλω να πάμε ως διακοπή ρωτώντας σας κάτι. Έχουμε περιορισμό, αυτή είναι η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας στην παραγωγή πετρελαίου. Βλέπετε να επηρεάζει τις τιμές άμεσα, γιατί και το καλοκαίρι, εσείς μας τα έχετε μάθει, η ζήτηση αυξάνει αντίστροφα σε άλλες δραστηριότητες από αυτές που έχουμε το χειμώνα. Αισθάνεστε ότι μπορεί να έχουμε νέο ράλι τιμών? Το ράλι που ήταν για να γίνει αυτή τη φορά έγινε. Α. Αυτό ήταν. Δηλαδή και τώρα αρχίζει η τιμή και οι τιμές πέφτουν προς τα κάτω για άλλο λόγο βέβαια. Επί της ουσίας για το διαχωρίσμα είναι στα χαρακόμματα η ΦΕΤ με τον ΟΠΕΚ. Η ΦΕΤ θεωρεί ότι ο πληθωρισμός είναι ενεργειακός, είναι πληθωρισμός κόστος και θέλει να ρίξει οπωσδήποτε το βαρέλι το πετρέλαιο κάτω από τα 60. Και όχι μόνο για τον πληθωρισμό, διότι η προεδρία Biden έχει και ένα άλλο ζόρι τώρα αυτή τη στιγμή. Έχει κάψει πάνω από 250 εκατομμύρια βαρέλια από τα SPR, δηλαδή από τα στρατηγικά αποθέματα της Αμερικής. Τα οποία για να τα επαναγοράσει, δεν μπορεί σήμερα να τα επαναγοράσει με 70-85-80 που έχει το βαρέλι, γιατί αυτά είχαν αγοραστεί με 25. Θα έχουν τρεχάλες εκεί πέρα. Πρέπει λοιπόν να πέσει κάτω από τα 60, ίσως κάτω από τα 50 για να γίνει η επαναγορά. Είναι μια πολύ μεγάλη αυτή ποσότητα και να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι και κάτι το οποίο κάποιοι το βλέπουν λίγο, έλα μωρέ. Αυτό είναι μια προσωπική χαρακιά στη στρατηγική του Προέδρου Biden. Και δεν μπορεί να ξεφύγει. Ό,τι λέγανε πέρυσι ότι θα κάνουν, θα ρίξουν τις τιμές, να ορίστε. Τι κάνανε οι Σαουδάραβες? Οι Σαουδάραβες όποτε κρίνανε εκείνοι, κάναν μια περικοπή ας πούμε της παραγόμενης ποσότητας και με το που μαθευόταν αυτό πριν να ανακοινωθεί η παραγωγή αύξανε τα τιμές. Αυτό γινόταν. Λοιπόν, και παρά το ότι το είδαν 1, 2, 3, 4, 5, η διοίκηση Biden έχει αποφασίσει μέχρι στιγμής και έχει κάνει 10 αυξήσεις επιτοκίων. Ναι, αλλά 10 αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να ρίξει στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, αλλά δημιουργείς με το σφίξιμο της αγοράς στο τέλος την κάνεις να σπάσει. Πού έσπασε? Και πότε έσπασε? Όταν καταρρεύσαν οι 4 αμερικάνικες τράπεζες.
Απλά είναι τα πράγματα. Και για να καταλήξω γι' αυτό, γιατί είναι ένα σπουδαίο κομμάτι αυτό το οποίο θέσατε. Τώρα όμως, από την άλλη πλευρά, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα στον κόσμο, αυτή είναι η άποψή μου. Διέκρινα την προηγούμενη Κυριακή στη Βιέννη που συνεδριάσανε, διέκρινα ένα ρήγμα. Ενώ κανονικά θα συνεδριάζανε μέσω τηλεδιάσκεψης, άρον-άρον συναντηθήκαν και πήγε και ο Νόβακ εκεί. Διότι οι Σαουδάραβες θέλαν μια γερή πτώση της παραγωγής τάξη των 2,5 εκατομμύρων βαρελιών, ούτως ώστε να πηγαίναν την τιμή του βαρελιού στα 87 με 89 δολάρια, αλλά δεν το ήθελε κανένας άλλος. Κυρίως δεν το ήθελε η Ρωσία. Αυτό το πράγμα στην παρούσα φάση συμπλέει η πολιτική σε αυτό το πράγμα της Ρωσίας με την πολιτική των ΗΠΑ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όχι απλά δεν θέλανε αύξηση ή σταθερή ποσόστο στις γραμμές παραγωγής, στα baselines. Δεν θέλανε μείωση, θέλανε αύξηση. Γιατί αυτοί έχουν άλλο ζόρι. Έχουν ρίξει ένα σωρό λεφτά σε έργα υποδομής και τώρα θέλουν να κάνουν αποσβέσεις, να αρχίσουν να παράγουν περισσότερο. Οπότε δεν τους άγει. Και τι έγινε τελικά εκεί πέρα? Αφού τους πήρε χαμπάρι ο κόσμος στη Βιέννη, ακουστήκαν φωνές πολλά τετράγωνα παρακάτω. Και αφού καθυστερήσαν την Κυριακή 4 ώρες να συνεδριάσουν, γιατί κάναν μήνυ συνεδριάσεις ο ένας με τον άλλον, τελικά έπαιξε μια σόλο παράσταση η Σαουδική Αραβία, το πήρε πάνω της, είπε ότι εγώ θα μειώσω τα 1 εκατομμύριο βαρέλια. Οι άλλοι κρατήσαν σταθερά και τα 13 μέλη του ΟΠΕΚ και οι 10 φίλοι, δηλαδή και οι 23 χώρες που έχουν το 40% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, κύριε Σαχίνη, ελέγχουν αυτοί. Κρατήσαν σταθερές τις γραμμές παραγωγής και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αύξησαν κατ' εξαίρεση 200.000 βαρέλια. Άρα είχαμε μία μείωση ουσιαστική κατά 800.000 βαρέλια. Αυτό το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να αυξήσει τις τιμές 5-6% στο επόμενο διήμερο, τριήμερο, και επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι οι οποίοι ερχόταν μπροστά, από ο κυριότερος είναι αυτός που έρχεται την Τετάρτη το μεσημέρι. Τι θα κάνει η ΦΕΔ? Εάν η ΦΕΔ δεν αυξήσει άλλο τα επιτόκια την Τετάρτη, τότε θα έχουμε μια, ας το πούμε, ήρεμη πορεία. Αν τα αυξήσει κι άλλο, έστω κατά 25 μονάδες βάση, 25 BPS, θα πέσουν κι άλλο οι τιμές του βαρελιού. Αυτό θα ξέρετε που θα οδηγήσει. Στον επόμενο μήνα, ακριβώς μετά 30 μέρες που ξανασυνεδριάζουν, θα ανακάμψουν οι Σαουδάραβες και θα πούνε: ακούστε να δείτε, παιδιά, εδώ γίνεται σπέκουλα, speculation. Ήδη έχουν απειλήσει το πριν 2 εβδομάδες. Πάμε για νέα μείωση και θα γίνει το έλα και να δεις. Και πλάθα χαράλαμε. Κύριε Αδαλή, για πείτε μου κάτι καθημάς. Αυτό περιμένω να ακούσουν πολλοί. Είναι και καλοκαίρι, τη συζήτηση, σας πάω από το μεγάλο στο μικρό κάδρο. Τη συζήτηση την έχετε παρακολουθήσει περί του ποιος ωφελείται από τη μείωση των έμεσων φόρων. Είναι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Τι καταλαβαίνει όμως ο απλός καταναλωτής? Αυτός που έχει ένα αυτοκινητάκι. Ότι είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και του καυσίμου στην Ελλάδα. Αν κατέβει, θα κατέβει ελαφρά. Όταν είναι ανεβαίνει στο πίτι φυτίλι, και πάντως έχουμε τις ακριβότερες τιμές καυσίμων. Τα έχετε πει, τα έχετε ξαναπεί. Είναι συζήτηση προσχηματική να σου λένε δεν σου το καταργώ τον έμεσο φόρο διότι ωφελείται ο πλούσιος? Μισό λεπτό. Μιλάμε τώρα για τις τιμές των καυσίμων, αν καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Εάν η Ελλάδα ήταν μια παραγωγός χώρα, εγώ θα το καταλάβαινα να βάζαμε στο μάτι τους παραγωγούς. Δηλαδή, άμα είχαμε μια Αράμκο ή μια Equinor, όπως έχουν οι Νορβηγοί. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε καταλάβει ποιος ωφελείται από αυτούς τους οπέρογκους φόρους και τέλη που υπάρχουν μέσα σε κάθε λίτρο που βάζουμε στα οχήματά μας. Ποιος ωφελείται? Εγώ θα κουραστώ να το λέω. Ποιος παίρνει τη μερίδα του λέοντος από τα 1,8 που έχει σήμερα το... είδα σήμερα το πρωί στο βενζινάδικο που κατέβαινε, δεν ξέρω εσείς πόσο είναι η δικιά σας στην Κρήτη. Βάλτε 8 λεπτά παραπάνω, κοντά είστε. Είδα λοιπόν και από τα 1,8. Ποιος παίρνει τη μερίδα του λέοντος κάθε φορά που βάζουμε εμείς ένα λίτρο? Την παίρνει αυτός που διηλίζει, οι δύο οικογένειες που διηλίζουν? Την παίρνουν οι χοντρέμποροι, το δεύτερος κλάδος, δηλαδή αυτοί που κάνουν τη διανομή, ή το παίρνουν οι βενζινάδες, που αυτοί παίρνουν τα λιγότερα? Όλοι αυτοί μαζί δεν παίρνουν ούτε τα μισά από το νούμερο ένα κλέφτη από τις τσέπες μας, αυτά που είναι το κράτος το ίδιο. Το κράτος κερδίζει. Τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν από αυτό,
Γι' αυτό έχουν βγάλει αυτή τη νόρμα, μην μιλάτε και πολύ πολύ για το ΦΠΑ, για μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα, διότι θέλουν να ενθυλακώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από φόρους και τέλη από τα καύσιμα, που είναι τεράστια ποσά σε όλες τις χώρες, γιατί θέλουν να πληρώσουν τα ομόλογα της περίοδου της πανδημίας, τα κορονοομόλογα δηλαδή. Ποιος θα πληρώσει αυτά, ξέρετε ποιος, εσείς και εγώ. Και ξέρετε πώς, μέσα από τα καύσιμα και από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς νομίζετε ότι θα πληρωθούν αυτοί που πιστεύουν ότι πήραν το 500 τότε και κάναν τη δουλειά τους, ή οι επιχειρηματίες που πήραν κάποια λεφτά και κάναν τη δουλειά τους, ότι δεν θα πληρωθούν αυτά, πλανώνται πλανήκτρα. Θα πληρωθούν και πληρώνονται. Και γι' αυτό βλέπετε τώρα, ας πούμε, οι κυβερνητικοί, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν είναι και πολλά γι' αυτό. Είναι το ταμείο τους. Ξέρετε τι θα πει στο 1,80 το 1 ευρώ να πηγαίνει κατευθείαν στο κράτος υπό τη μορφή ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ. Λοιπόν, νομίζω μου απαντήσατε, θέλω να πάω στη μεγάλη εικόνα, θέλω να την κρατήσω γιατί το υπονοήσατε και στο τελευταίο μέρος επιφυλάσσω κάποιες εκπλήξεις σαν και ηχογραφημένη εκπομπή που θα ακουστούν για πρώτη φορά, όμως θέλω να μείνω λίγο σε δύο ζητήματα. Εσείς είπατε, μετά τις 25 Ιουνίου, σχηματικά το είπατε, μετά τις κάλπες, ο κόσμος θα συζητάει πολύ περισσότερο για την οικονομία μπροστά σε αυτά που έρχονται. Και έχω. Και για όλη τη δεκαετία, μέχρι τέλος. Και για όλη τη δεκαετία. Έχω από τη μία την JP Morgan να λέει, θυμάστε το κραχ του 2008. Ετοιμάστε να το ξαναζήσετε μετά τη φαινομενική ηρεμία και όχι έτσι όπως σας φαίνεται. Έχω αυτό από τη μια. Και από την άλλη, έχω την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παροτρύνουν τις χώρες μέλη ότι, παιδιά, η εξαίρεση του να είστε ελαστικοί με την πανδημία τέλειωσε, τα κεφάλια μέσα, δημοσιονομική προσαρμογή και δεν ξεφύγει κανείς. Τι συνιστά όλο αυτό? Την πλήρη αποτυχία του δυτικού συστήματος. Πλήρη αποτυχία. Καταρχάς δεν ήμασταν έτοιμοι αυτή τη φορά, αποδείχθηκε δηλαδή, για να βάλουμε τον Πούτιν. Θα έπρεπε στρατηγικά, αυτοί αντί που πήραν τα μυαλά τους αέρα και πιστεύαν ότι σε κανένα μήνα δύο θα έχουν τελειώσει με τον Πούτιν, γιατί αυτά μας λέγανε, δεν κάνω κάποιο λάθος, έτσι δεν λέγανε, έτσι δεν γράφανε. Άσχετα που ξελαραγκιαζόμασταν κάποιοι, ότι αυτά δεν πρόκειται να συμβούν. Έπρεπε λοιπόν να καθίσουν κάτω και να μιλήσουν με ανθρώπους που γνωρίζουν τα μεγάλα βάθη των αγορών, όχι μόνο των ενεργειακών, γενικώς των αγορών, και όχι να κάνουν του κεφαλιού τους. Διότι εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αμφισβήτηση της μονοκρατορίας της Αμερικής σε όλα τα μέτωπα. Από πάρα πολλές χώρες μαζί. Πάρα πολλές χώρες μαζί. Αυτό στρατηγικά πώς προέκυψε? Από το λάθος μείγμα των αρχικών, της επιβολής των αρχικών κυρώσεων. Δεν έπρεπε να τις κάνουν. Αν θέλανε να κάνουν κυρώσεις, έπρεπε να προετοιμαστούν πρώτα σε τέτοιο βαθμό που μετά να επιβάλλουν κυρώσεις. Και όχι τώρα να έχουν να βγάλουν την καραμέλα που να μας λένε ότι πρώτα απ' όλα η Ουκρανία. Τι πρώτα απ' όλα η Ουκρανία? Άμα γονατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Αμερικάνικη οικονομία, πώς θα χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας? Ένα απλό ερώτημα σας κάνω εγώ. Από την πλευρά δηλαδή των συμμάχων σας λέω. Τι θα δίνουν? Τι θα στέλνουν? Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν χώρες όπως η Αμερική που έχουν δώσει 200-300 δις, αλλά από εδώ και στο εξής δεν θα είναι πια τόσο εύκολο να δώσουν αυτά τα δις με την πλάτη. Αυτή τη στιγμή, πώς το λένε, με το τσεκούρι στο κεφάλι, με την κιλοτίνα, με το τραπεζικό θέμα που έχει προκύψει και γαργαλάμε από κάτω το real estate, εκεί να δείτε κύριε Σαχίνη τι γίνεται. Εκεί να δείτε πώς προστατεύεται αυτή η φούσκα, μη τυχόν και μας ξεφύγει και αυτή. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε. Είναι λάθος όλο το μείγμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δυστυχώς πήραν τα μυαλά τους αέρα, γι' αυτό αν δείτε, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου του 2022 μόνο ένα θέμα συζητούσαν τα mainstream media. Μιλάω για τα κεντρικά ΜΜΕ, μην παρεξηγηθώ, σε όλη την Ευρώπη. Το κορονοϊό. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 που έγινε η εισβολή της Ουκρανίας, άλλαξε η συζήτηση και πλέον συζητάμε ό,τι θες εκτός από το κορονοϊό. Πού και πού το βάζουμε λίγο στην ατζέντα ως φόβητρο ότι μπορεί να ξανάρθει ένας καινούριος ιός μπροστά. Γιατί, θα σας πω γιατί. Διότι άρχισε ο πόλεμος στην κορυφή της πυραμίδας, που η κορυφή της πυραμίδας της οικονομικής ζωής του πλανήτη είναι η ενέργεια. Δεν είναι ούτε οι τράπεζες, ούτε οι μεταφορές, ούτε κάτι άλλο. Εκεί, ό,τι γίνεται εκεί διαχέεται παντού, σε όλες τις υπόλοιπες, ας το πούμε, τους υπόλοιπους ορόφους της οικονομικής πυραμίδας.
Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα, να λέει, το Πούτιν να έχει τοχοποιηθεί, ούτε να έχει καταστραφεί η οικονομία, και να αρχίσουμε να συζητάμε για τα μεγάλα προβλήματα, όχι πλέον της Credit Suisse, η οποία κατέρευσε, αλλά άλλο τραπεζό, πιο μεγάλο, όπως η Commerzbank, πολύ μεγάλη τράπεζα στη Γερμανία, ή η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη των μεγαλύτερων. Και απ' την άλλη, εφόσον έχουμε αυτά τα προβλήματα, εμείς θα θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και ένα πόλεμο στην Ευρώπη, η οποία διψά για καύσιμα, κύριε Σαχίνη. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή, θα πάμε εμείς να κάνουμε ένα πόλεμο με κάποιον ο οποίος έχει τα καύσιμα από πίσω του, και εμείς δεν θα ξέρουμε από πού θα φέρουμε καύσιμα. Αυτά είναι παλαβά πράγματα. Δείχνουν απουσία στρατηγικής, παντελή απουσία στρατηγικής, δείχνουν project σχεδιασμούς άρπα-κόλα, και συγγνώμη που σας τα λέω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι τα κάνουν, από ανθρώπους στη χάρπα τους, οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή γνώση, τουλάχιστον αυτοί που είχαν οι προκάτοχοί τους, είτε ήταν ρεπουμπλικάνοι είτε δημοκρατικοί, τώρα τι έχει χαθεί αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε λοιπόν στο εξής σημείο τώρα αυτή τη στιγμή. Βγαίνει ο πρόεδρος Biden και λέει ότι κοιτάξτε, δεν θα έρθει η ύφεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα θα έρθει, θα είναι η φεσούλα. Το ακούσατε αυτό? Έχει υπόψη κανένας τι γίνεται στην πραγματική οικονομία από κάτω αυτή τη στιγμή? Στη Δύση, μιλάω για τη Δύση τώρα. Έτσι. Έχει υπόψη κανένας τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους κλάδους της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, παραγωγικούς κλάδους, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πού πάει όλη η δουλειά? Επειδή δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα και επειδή οι εκλογές, οι διπλές μας απαγόρευσαν να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, συζητήσαμε άλλα τα οποία δεν χρειαζόταν. Αμέσως μετά τις εκλογές, αυτά θα αρχίσουν να εμφανίζονται το ένα πίσω από το άλλο. Είναι μια, συγγνώμη που σπάω λίγο τον ήρμό σας, θεωρείτε ότι διόλου τυχαία ξεκινάει με προσδοκίες η σεζόν για τον τουρισμό και, στο ξεκίνημά της, ενώ οι προσδοκίες είναι ότι θα σπάσει κάθε ρεκόρ, φτάνουμε άρον-άρον σε προσφορές για να έρθουν? Αυτό λέει κάτι για το πώς λειτουργεί ο Ευρωπαίος που σκέφτεται ότι μπαίνει σε δεινότητα, σου λέει άστο τώρα διακοπές? Παίζουν ρόλο αυτά? Ως οικονομολόγος, ξέρετε, δεν είμαι και πολύ λάτρης του τουρισμού ως εργαλείο ανάπτυξης. Ναι, στην Ελλάδα τον έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Πόσο πια να τον πάμε? Ωραία, αλλά απαντήστε μου σε αυτό, γιατί ίσως είναι ενδεικτικό. Μπορεί να συνδέεται. Δηλαδή, είπαμε θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ και τώρα πάμε. Προσέξτε, Ιούνιο, πάμε σε προσφορές σε Ιούλιο και Αύγουστο για να έρθει ο κόσμος. Αυτό δείχνει κάτι, ότι υπάρχει ένα φρένο στους λαούς της Ευρώπης, που είναι οι κύριοι πελάτες του τουριστικού προϊόντος της χώρας, ας το πούμε έτσι, ως προϊόν. Ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Καταρχάς, ο φόβος ο οποίος έχουν σκορπίσει από τη διαχείριση της πανδημίας επηρεάζει ακόμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ήταν οι ιονοί πελάτες μας, τουρίστες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά σε ηλικίες άνω των 55-60, οι οποίοι ακόμα και τώρα εξακολουθούν να φοβούν να ταξιδέψουν. Εξ αυτού του λόγου. Εξαιτίας πανδημίας. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να μην θέλουν να το συζητήσουν, αλλά με συγχωρείτε πολύ, εμείς στις εταιρείες στις οποίες συνεργαζόμαστε καθημερινά, αυτό βλέπουμε. Προσπαθούμε να μετρήσουμε ποιο είναι το ποσοστό εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι δεν θα ταξιδέψουν. Σας τα είχα πει από τότε, κύριε Σαχίδη, που έλεγα να μην κάνετε lockdown, να διαχειριστούμε τα πρωτόκολλα της πανδημίας με άλλους τρόπους, όχι να κλείσουμε τον πλανήτη. Το εύκολο πράγμα. Δηλαδή, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τώρα πλέον ο τουρισμός δεν είναι αυτό στο σημείο που έχει φτάσει, έτσι, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Δεν είναι αυτό το οποίο ήταν παλιά μονολοθικό έσοδο. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε αυτά εδώ, έχουμε κάτι παράγκες, ελάτε να φάτε κάτι παλιοξενοδοχεία, ελάτε να μπείτε μέσα, μείνετε, πάτε στις παραλίες μας, γεια σας, αφήστε τα λεφτά μας, χαίρετε και αντίο. Ο τουρισμός πλέον δεν είναι έσοδο, αλλά κυρίως, πολύ φοβάμαι, ότι αν τα μετρήσουμε σωστά, είναι κυρίως έξοδο. Έχει κάτσει κάποιος να επιμερίσει πόσα έργα υποδομής έχει πληρώσει η Ελλάδα από κουπουσού, από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, και μιλάω για δρόμους, εθνικές αρτηρίες, για σύραγγες, για γέφυρες, για αεροδρόμια, αλλά και πόσο έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος πλέον, που η Ελλάδα δεν είναι υψωροκόστινα του τουρισμού, έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Πόσο έχει ανέβει το κόστος
των ανθρώπων πρέπει να δουλέψουν, να εργαστούν, των ειδικών, της διαφήμισης, όλα αυτά. Και τελικά έχουμε καθίσει ποτέ κάτω ως χώρα να κάνουμε έναν απολογισμό και να πούμε όχι τι μας αφήσανε οι τουρίστες, ποια είναι τα γενικά έξοδα αυτής της διαχείρισης, άρα να βγάλουμε ένα αριθμό. Όχι, να επιμερίσουμε και τα έργα υποδομών, τα οποία τα κάνουμε κυρίως όχι για να εξυπηρετούμε τους εαυτούς μας, να πηγαίνουμε γρήγορα από Θεσσαλονίκη Αθήνα, ή για να πηγαίνουμε με καλύτερα πλοία πιο γρήγορα από τον Πειραιά στην Κρήτη. Τα κάνουμε για τους τουρίστες κυρίως, και για μας, αλλά και για τους τουρίστες. Άρα αυτό το, επειδή αυτό ως έργο υποδομής αφορά και τον τουρισμό μας, δεν πρέπει θεωρητικά να κάνουμε και μια συζήτηση να δούμε μήπως τελικά αυτά που δίνουμε ελαίο τουρισμού είναι πολύ περισσότερα από αυτά που εισπράττουμε, αλλά με πραγματικούς οικονομικούς όρους. Μια συζήτηση που νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, και έχετε δίκιο που βάζετε ένα τέτοιο σκεπτικό. Ούτως ή άλλως το κόστος σήμερα ζωής έχει αυξηθεί για όλους, πόσο μάλλον ακόμη και για τις υπηρεσίες. Τώρα θέλω να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο πριν πάμε σε μια τελευταία διακοπή και μπούμε μετά σε ένα άγνωστο πεδίο που για πρώτη φορά τουλάχιστον από εδώ θα το χειμηλατήσουμε πιο σοβαρά μαζί. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα αυτή τη δεκαετία κατά τη γνώμη σας τι έρχεται, τι πρέπει να έχει κατά νου ο πολίτης, κωδικοποιημένα αν θέλετε. Αυτή η δεκαετία θα είναι μέχρι και το 2029 μια δεκαετία ενεργειακής ανασφάλειας. Οι χώρες οι οποίες θα διακριθούν και θα μπορέσουν να καταγράψουν κάποια καλά θετικά αποτελέσματα θα είναι αυτές οι οποίες θα έχουν κάνει περισσότερα βήματα στο κομμάτι της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής επάρκειας. Γι' αυτό φωνάζουμε και τσιρίζουμε. Διότι δεν είναι δυνατόν να έρχεται τώρα το καλοκαίρι και ακόμα να τρέμει το φιλοκάρδημα. Οι άλλοι πανηγυρίζουν εντωμεταξύ ότι έπεσε το TTF. Την προηγούμενη εβδομάδα εντωμεταξύ μόλις κάνανε οι ζέστες λίγο, χτυπήσαν τριαντάρια, ανέβηκε 40% μέσα σε μια εβδομάδα. Φανταστείτε να έρθουν οι κάψονες. Αλλά το χειμώνα πάλι θα την γλιτώσουμε και φέτος. Όπως την γλιτώσαμε πέρυσι χωρίς χειμώνα. Μακάρι να μας κάνει ο Θεός. Εγώ είμαι ο πρώτος που το εύχομαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πιστεύω να είμαστε για δεύτερη φορά τυχεροί. Θα έρθει ψύχος το χειμώνα. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα? Πού είναι τα έργα υποδομής τα οποία έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πληρώνει τα φουρφούρια που λέτε, και τις ανεμογεννήσεις? Πού είναι τα έργα υποδομής, τα ενεργειακά? Πού είναι τα έργα, κύριε Σαχίνη, μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και τους πυλώνες υπερυψηλής? Πού είναι τα έργα τα οποία θα συνδέσουν όλα αυτά τα έργα που κάνουν με τη ΣΑΠΕ πάνω στον κεντρικό κορμό των δικτύων μεταφοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη? Τίποτα δεν έχουν κάνει. Εγώ σας το λέω. Απολύτως τίποτα δεν έχουν κάνει. Πράγματα ψηλά από εδώ, από εκεί. Για να είμαι δίκαιος, τούτη η κυβέρνηση έβαλε και κάποια εκατομμύρια, έκανε κάποιες περιοχές λίγο τις διασυνδέσεις, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, εδώ όμως στήθονται ερωτήματα αμήλικτα. Διότι ο πλανήτης δεν είναι πλέον 6-6,5 δισεκατομμύρια, είμαστε 8 δισεκατομμύρια. Και το αμήλικτο ερώτημα που τίθεται είναι ότι, εντάξει, εμείς τι θα κάνουμε, θα πτωχοποιούμε δηλαδή τους Ευρωπαίους και θα επιτρέπουμε στις χώρες του κόλπου, στη Ρωσία, στα BRICS, στους BRICS, στους Ασιάτες, να κάνουν ό,τι εκείνοι νομίζουν, όπως νομίζουν, με όποιον τρόπο νομίζουν, εις βάρος των χωρών της Δύσης. Γιατί αυτό κάνουμε τώρα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Αυτό κάνουμε, κύριε Σαχίνη, δυστυχώς. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω για 500η φορά και δεν θα βαρεθώ να το λέω. Θέλει λοιπόν να υπάρξει μια γενικώς μια αμοιβαία διαχείριση της κρίσης στο κομμάτι το ενεργειακό και επιτέλους για να φύγουν τα world premiums από παντού, από τις τιμές, και να πέσουν και άλλο οι τιμές, δηλαδή τα ασφάλιστρα, τα πολεμικά ασφάλιστρα κινδύνου που υπάρχουν τα ενεργειακά προϊόντα. Να ακουστεί, κύριε Σαχίνη, επιτέλους η λέξη ειρήνη. Συμπαθάτε με, αλλά εγώ πια δεν μπορώ να μπαίνω μέσα στα site. Πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί, πόλεμος από εκεί. Πυρηνικά, οι αρχές θα κάνουμε, θα σας λιώσουμε. Έχουμε πιο πολλά πυρηνικά, πιο πολλές πυρηνικές, η Σαρμάτ, το ένα το άλλο. Κοντά μου να γίνω στρατηγός. Και εγώ και όλος ο κόσμος. Θα μάθουμε να παίξω όλα τα απλικά συστήματα. Όλοι έχουν γίνει Ναπολέοντες εδώ πέρα. Αφήστε πια για τα αεροσκάφη, τα πολεμικά, το ένα το άλλο. Εντάξει, δεν λέω να τα συζητάμε. Αλλά παιδιά, η λέξη ειρήνη. Δηλαδή με συγχωρείτε πολύ, δεν θα την πει κάποιος, δηλαδή κάποιος πρέπει να την πει.
φοβούνται να πούν τη λέξη ειρήνη. Με συγχωρείτε πολύ. Και από εδώ και από εκεί δεν μιλάω. Ναι, σαφές αυτό. Μα δεν υπάρχει πρόθεση. Για να ακουστεί η λέξη ειρήνη θα έπρεπε να υπάρχει πιστική πρόθεση από τη μία ή την άλλη πλευρά. Μην το συζητάμε. Μα εγώ βλέπω και τον κόσμο ότι όλοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα καρδιοφύλλα να πολεμήσουν. Και ο κόσμος δεν συζητάει αυτό το πράγμα, τη λέξη ειρήνη. Το θεωρεί δεδομένο. Σου λέει αφού θα γίνει πόλεμος. Είναι όλοι στα κάγκελα. Σου λέει α, τι να πολεμήσουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ποιοι είναι που έχετε καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, βάζω και μια άλλη παράμετρο. Δηλαδή, επιτρέπεται να πολεμάνε οι χριστιανοί με τους χριστιανούς. Συγγνώμη δηλαδή. Και να έχουν χωριστεί και η ίδια εκκλησία σε δύο φράξεις και δύο παρατάξεις. Που αντί η ίδια ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και το φανάρι θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αρχίσει να τραβάει αυτιά και από αριστερά και από δεξιά. Αλλά παίρνουμε μέρη, η μισή πάμε από εδώ, η άλλη μισή από εκεί και ουσιαστικά ρίχνουμε νερό στο μήλο όλων αυτών οι οποίοι θησαυρίζουν τον πόλεμο. Αυτό γίνεται τώρα. Λοιπόν, κύριε Αδαλή, με πολύ ωραία πάσα, με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή, διότι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχουμε κρατήσει κάποιες εκπλήξεις σήμερα για τους ακροατές. Χάρη στη δική σας βοήθεια, οφείλω να πω. Οι οποίοι μας λείπουν, ξέρετε, δεν είμαι φαν των ηχογραφημένων, αλλά είμαι φαν των ζωντανών. Παρομοίως. Γιατί συμμετέχουν οι ίδιοι ακροατές. Ανάγκα βία και θεοί πείθονται τι να κάνουμε σήμερα. Ας όψετε. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω όμως στους ακροατές μας ότι σε ανύποπτο χρόνο, όταν ξέσπασε η ιστορία και του πολέμου στην Ουκρανία και της επέκτασης Τουρκίας γεωπολιτικά, ο κύριος Αδαλής από το πουθενά, όταν όλοι ψάχνονταν για φυσικό αέριο, μίλησε για την Αφρική. Σήμερα την ακούσετε λίγο διαφορετικά την ιστορία της Αφρικής, διότι εμείς μπορεί να αγοράζουμε αγρό, όμως εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εξόχως προχωρημένα και αν θέλετε μπορεί να σας δέσουν και πολλά κομμάτια από παζλ απορριών που έχετε. Κύριε Αδαλή, θέλω να ξεκινήσουμε με την Αφρική πρώτα-πρώτα. Έτσι, και θέλω να σας ευχαριστήσω για κάποια στοιχεία που μου στείλατε μετά αναλύσεων. Όμως εδώ δείχνει το πράγμα ότι είναι πολύ προχωρημένο. Αυτά που ακούγαμε να μας λέτε για αγωγούς που θα μπορούσαν κτλ. Δεν είναι έτσι απλά. Είναι υπολογισμένα, ασχέτως αν σκοντάπτουν σε συγκυρίες. Δείχνουν κάτι όμως. Και τι είναι αυτό που δείχνουν τελικώς? Καταρχάς να σας πω κάτι. Επειδή ξέρετε ότι πολλά χρόνια επαγγελματίας στις αγορές, κυρίως στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Θέλω να πω τον πόνο μου κι εγώ προς κάποιους οι οποίοι πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε. Ειδικά από δημόσιες εκπομπές, δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, παράδειγμα, να πούμε τα σχέδια της ΤΑΔΕ πολυεθνικής ή της ΔΙΝΑ πολυεθνικής, γιατί θα μπλέξουμε. Και μπορεί να μπλέξουμε και από ΕΣΟΡΟΥ ή από αγωγές ή από ελληνικούς που πού τα ξέρεις εσύ αυτά τα πράγματα και γιατί τα λες και θα έχουν και δίκιο στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι. Αλλά άλλο το δημόσιο κομμάτι και ο δημόσιος λόγος που εκεί κάποιοι αναγκαζόμαστε λίγο να κάνουμε τις μαϊμούδες πάνω από το ένα δέντρο στο άλλο και να λέμε κάποια πράγματα μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε, και άλλο πια όταν συζητάμε στις εταιρείες μεταξύ μας. Και αυτό έχει καταντήσει και αηδία, γιατί κάποιοι το εκμεταλλεύονται γνωρίζοντας ότι κάποια ζητήματα δεν μπορούν να συζητηθούν. Εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Και τα εξαφανίζουν, όχι απλά τα θολώνουν, τα εξαφανίζουν από κάθε συζήτηση. Εγώ και εσείς δεν είμαστε πολιτικοί εκλεγμένοι να έχουμε ασυλία. Ένας πολιτικός που έχει ασυλία μπορεί να τα πει αυτά, ξέρετε. Χωρίς να φοβάται αυτά που θα φοβηθώ εγώ, εσείς, το κανάλι σας. Αλλά εδώ που φτάσαμε τώρα, μισό λεπτό. Εγώ πέρυσι δεν παλάβωσα όταν άρχισα να φωνάζω και να λέω, ρε παιδιά, δεν βλέπετε τι κάνει ο άλλος εκεί, έχει κάνει 45 πρεσβείες και έχει αυξήσει περίπου 400% το εμπορικό ισοζύγιο ο Ερντογάν με τις χώρες της Αφρικής. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί το κάνει? Το έψαξε κανένας αυτό? Έτσι του ήρθε να απομειστεί ένα τεράστιο κόστος και να σε όλα τα Αφρικά έχει περισσότερες πρεσβείες από ότι έχουν κράτη όπως η Ρωσία και η Αμερική στην Αφρική. Τι κάνει εκεί? Τι είδε? Προφανώς είδε αυτά τα οποία σας έστειλα, τα οποία αυτά είναι, τα έστειλα για να τα δείτε λίγο, οι χάρτες αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι βγαλμένοι από πολλή δουλειά, δεν είναι αστεία και δεν είναι κάτι το οποίο μας ήρθε ως ίσως κάποια στιγμή προβληθούν και σε μια τηλεοπτική εκπομπή στο μέλλον, όταν θα είναι και ο κόσμος έτοιμος να ακούσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αναβίωση ένα σωρό έργο, τα οποία ενώ ήταν βαλτωμένα έργα ενεργειακά, ας πούμε,
ήταν βαλτωμένα στην Αφρική. Ευθύς αμέσως μετά τον πρώτο μήνα της αποτυχίας των κυρώσεων, ξέρετε πότε φάνηκε η αποτυχία των κυρώσεων, όταν έλεγαν ότι θα καταστρέψουμε το ρούβλι και πήγε το ρούβλι 137 ρούβλια το δολάριο από 65 που ήταν, αμέσως μετά το ρούβλι άρχισε να ανακάμπτει και πέτυχε καλύτερη συναλλαγματική ισοτιμία από ό,τι είχε πριν την εισβολή. Αυτό το ξεχνάνε κάποιοι. Δηλαδή ήταν πέρυσι το 22, ήταν το νούμερο ένα νόμισμα σε απόδοση στον πλανήτη, το ρούβλι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θέλω στην ερώτησή σας να απαντήσω, αλλά καλά θα κάνω να προβληματιστούν ορισμένοι. Διότι εδώ βλέπουμε ότι αμέσως μετά από αυτό το πρώτο μεγάλο μάθημα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των super majors, δηλαδή των πολυεθνικών, των ενεργειακών, με έδρα την Ευρώπη, με κυρίαρχη την Eni και την Total, άρχισαν να αποτελματώνουν έργα τα οποία ήταν στο ίδιο σημείο κολλημένα από το 16, 17, 18 και άρχισαν να τα αποτελματώνουν. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία τουλάχιστον εμείς οι εταιρείες τα ξέρουμε. Σας έχω στείλει και εσάς να τα δείτε. Είναι σε ένα πίνακα, στον πρώτο πίνακα, είναι περίπου 12 έργα, ναι, τα οποία βρίσκονται πλέον σε στάδιο ολοκλήρωσης. Λέει στη Μοζαμβίκη, στη Μαυριτανία, στο Κονγκό, στην Αγγόλα. Αυτά πήγε πριν να τελειώσουν. Γιατί τελειώνουν. Τελειώνουν τώρα ως αντιστάθμιση μια νέα πηγή που θα υποκαταστήσει, έτσι πιστεύουν δηλαδή, θα υποκαταστήσει τις απώλειες από τα ρωσικά προϊόντα που έχουν χαθεί. Ναι, αλλά αυτά τα έργα έχουν ένα τεράστιο κόστος που έχουμε αναρωτηθεί ποιος το πληρώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ έχω δει κάποιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες επιχορηγεί κατευθείαν το στρατό, το Υπουργείο Άμυνας μιας χώρας, ο οποίος αυτός ο στρατός σφάζεται με μια άλλη φατρία ή με δύο φατρίες, τους αντάρτες δηλαδή, τους επιχορηγεί για να πάνε να καθαρίσουν γρήγορα, γιατί τους επιχορηγεί, γιατί εκεί είναι τα έργα αυτά, τα οποία σας έστειλε. Τι να συζητήσουμε τώρα. Και υπάρχουν και άλλα 14 σε ένα δεύτερο πίνακα, τα οποία ήταν ξεχασμένα, εντελώς ξεχασμένα δηλαδή, στα οποία πάλι είναι οι πολυεθνικές, οι super major γνωστές και βλέπεις μία ισχνή παρουσία να έχουν οι Ρώσοι με τη Λουκόιλ και τα λοιπά. Και άρχισαν και αυτά τώρα να ξεπαγώνουν. Ξεπαγώνουν. Και όχι μόνο άρχισαν να ξεπαγώνουν, παρά είχαμε και τις πρώτες παραδόσεις αφρικάνικου LNG σε Ευρωπαίους πελάτες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε πού πάει η όλη η δουλειά και γιατί φώναζα τόσο πολύ πέρυσι το καλοκαίρι όταν έλεγα προσέχτε λίγο αυτόν εκεί στην Έννη τον Δεσκαλάζε και προσέχτε λίγο την καινούργια την Μελώνη η οποία θα σας γυρίσει. Μην πιστεύετε ότι θα είναι τόσο πολύ σύμμαχός σας, διότι αλλάζουν τα πράγματα εκεί και κάποιοι, βλέπε Ερντογάν, έχουν επενδύσει σε μια τέτοια συμμαχία. Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι η κυρία Μελώνη, δηλαδή η στροφή των Ιταλών και νοτίως της Κρήτης στην αξιοποίηση λιβικού φυσικού αερίου και πολλές φορές αμφισβητήσιμο σε ποια νερά, δικά μας ή λιβυϊκά, δεν είναι τυχαίες οι στροφές αυτές. Πώς τυχαία να είναι, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, όπως είπαμε, πολέμους εκεί πέρα και από τη στιγμή που σας έστειλε, δηλαδή υπάρχουν εταιρείες στη Μοζαμβίκη και στην Κονγκό, στο Κονγκό ευρωπαϊκές, ιταλικές, οι Έννοι δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένα πλέον οικονομικά συμφέροντα. Αυτά όμως με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος περιμένετε να τα ακούσετε από μένα, δεν πρέπει να τα ακούσετε αυτά από τους πολιτικούς? Ρωτώντας πας στην πόλη θα σας απαντήσω. Yeah, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή ως πότε πια θα συζητάμε όλα τα άχρηστα θέματα και δεν θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε ναι παιδιά, τα μεγαλύτερα έργα στη Μοζαμβίκη τα έχει Total. Τα αμέσως επόμενα μεγαλύτερα και αυτά τα οποία απέδωσαν γιατί τα προχώρησε και τα ξεκόλλησε, τρία στον αριθμό, τα έχει η Eni, Μοζαμβίκη, Κονγκό. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί κάθονται και αναρωτιούνται τόσο καιρό γιατί έφυγε η Total ή γιατί δεν έρχεται η Eni? Μα τι να έρθει να κάνει η Eni εδώ πέρα? Αυτά που έπαθε η Total, η Total, η Eni και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ένα συγκεκριμένο budget κάθε χρόνο. Δεν έχουν απεριόριστο, άπειρο αριθμό χρημάτων. Συγκεκριμένα η Total είχε 27 δις το χρόνο για επενδύσεις σε έργα υποδομής και σε ενεργειακά θέματα εξορίξης, έρευνες κτλ. Ωραία. Δεν μπορεί να δεσμεύει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων της
ότι θα έρθει μια μέρα που θα τα χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα και θα προχωρήσει στην εκμετάλλευση. Τα χρήματα δεσμεύει. Λοιπόν, σου λέει δεν μπορώ να τα δεσμεύω, αφού και πλέον δεν κάναμε τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Οκ, παίρνω εγώ το νοματιό μου και φεύγω, και αυτό το κομμάτι που το είχα μόνιμο δεσμευμένο πάω να το ρίξω στο πεδίο, στο Ιράκ, στο Ρατάουι, που ξέρω στο Ιράκ, και θα πάω να το ρίξω και εκεί που πρέπει να το ρίξω στην Αφρική, γιατί με εσάς εδώ δεν μπορώ να ξεμπερδέψω. Απλά είναι τα πράγματα. Και αυτό το απλό το πράγμα δεν το λένε. Και καλά, αν πες ότι η κυβέρνηση δεν το λέει, έχει ας πούμε πολιτικό όφελος. Ούτε η αντιπολίτευση το λέει αυτό. Τι άλλο θέλετε να πούμε για την Αφρική σήμερα? Εγώ λέω να τα αφήσουμε και τουλάχιστον να είναι η σημερινή συζήτηση μια πρόκληση, να προκληθεί μια συζήτηση ότι τελικά, παιδιά, τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή να έρθει ένας αγωγός από την Αφρική και συγκεκριμένα από τη Λιβύη, ο οποίος θα ελέγχεται από κάποιες εταιρείες με τουρκικά κεφάλαια από πίσω, δεν είναι ακριβώς φανερά, θα φανερωθούν κάποια στιγμή. Ο οποίος αγωγός δεν θα περάσει καν από την Ελλάδα, θα πάει από την Ιταλία. Και θα είναι όχι τα φόπλακα του East Med, θα είναι τα φόπλακα ενεργειακή της Ελλάδας. Γιατί θα δείτε τότε ότι αν θα γίνει αυτό το έργο, αυτοί οι οποίοι σήμερα λένε έλα μωρέ τώρα για αγωγούς, λες για φυσικό αέριο, εμείς πάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πάμε για άλλα, πάμε για ΑΠΕ, θα είναι οι πρώτοι που θα τρέξουν να μπουν σε αυτό το έργο. Το κρατώ. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, μέχρι εξαντλήσω ήταν σήμερα η συζήτηση αναπόφευκτα, 2-3 χρηστικά. Τι γίνεται με τα επιτόκια, το υπενυχτήκατε με τη ΦΕΝΤΑ, αλλά τι πρέπει να έχουμε κατά νου, διότι δεν είμαστε όλοι οικονομολόγοι, ούτε όλοι είμαστε οικονομέτρες, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αναλυτές. Όμως τα επιτόκια επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Βέβαια. Επηρεάζουν οριζόντια και κάθετα. Και πρώτα ξεκινώντας από τον κόσμο των επιχειρήσεων, τον κόσμο της αγοράς, αλλά ευθύς αμέσως επηρεάζουν και τους καταναλωτές, τους ιδιώτες, τους ιδιωτικούς υπάλληλους, τους πάντες, τους συνταξιούχους, τους πάντες επηρεάζουν. Αυτό το οποίο θα γίνει τώρα, το περιγράψαμε πιο πριν, αν θα αποφασιστεί να... Δηλαδή έχουμε 10 και πάμε για την 11η αύξηση των επιτοκίων. Τα είπαμε πιο πριν. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι πλέον, εάν θα δείτε, αρχίζουμε πλέον και κοροϊδευόμαστε, γι' αυτό αποσιάζει η στρατηγική. Ακόμα και το dot plot, το οποίο, το παίρνουμε από τη Fed για να δούμε τι είναι αυτό το dot plot, είναι ένα διάγραμμα κουκίδων, στο οποίο φαίνεται ο καθένας από τους 19 κεντρικούς τραπεζίτες τι προβλέπει φέτος για το χρόνο, σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια στο επιτόκιο. Ακόμα και αυτό το dot plot, το οποίο το χρησιμοποιούμε από το 12, δηλαδή τις προβλέψεις των κεντρικών τραπεζιτών, χωρίς να ξέρουμε τα ονόματά τους, ξέρουμε τον αριθμό στο σύνολο, για να μην υπάρχει προσωποποίηση στην απόφαση. Ακόμα και αυτό, μέσα στα χρόνια της κρίσης, αποτυγχάνει. Να σας πω κάτι το οποίο έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο και ίσως τώρα οι μη μοιημένοι δεν γνωρίζουν τι είναι το dot plot, αλλά θα το ψάξουν, δεν είναι και τίποτα δύσκολο να το βρουν. Όταν βλέπεις ότι πέρυσι το Φεβρουάριο μας έλεγαν οι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed, και θα μου πεις γιατί συνέχεια λες για τη Fed, γιατί ό,τι αποφασίσει η Fed ακολουθούν και οι άλλες κεντρικές τράπεζες. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα του Καναδά και η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Τράπεζα της Αυστραλίας είναι copy-paste. Δεν υπάρχει κάποια πιθανότητα να διαφοροποιηθούν. Όταν λοιπόν το 2022 μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα για το 2023 να έχουμε αυξήσει επιτοκίων άνω του 3%. Έτσι μας έλεγαν. Οι περισσότεροι από αυτούς. Και υπήρχαν ελάχιστοι, 3-4, οι οποίοι έλεγαν ότι και αν αυξηθεί πάνω από το 3% θα πάει μέχρι το 3,5%. 5,5% πάει τώρα. Οπότε για σκεφτείτε κάποιον επιχειρηματία, μεγάλο επιχειρηματία ή άνθρωπο ιδιώτη ο οποίος κάνει κάποιες επενδυτικές κινήσεις. Υπάρχουν ακόμα πολλοί, ειδικά στην Ευρώπη. Για σκεφτείτε να του λέγανε πέρυσι ότι μη στεναχωριέσαι, τα επιτόκια θα είναι από 1,5 μέχρι 2. Να έκανε αυτές τις κινήσεις του και φέτος σε ένα χρόνο να είναι 5,5 κοντά. Φέτος λοιπόν το dot plot
πάλι, γιατί πάλι ετοιμάζονται να την πατήσουν. Έχει μια ανάστροφη μορφή. Τους υπόσχονται ότι το 2024 προβλέπουν οι 19 τραπεζίτες της Αμερικής, το 2024 του χρόνου, ότι φέτος θα είναι γύρω στις 5,5, πάντως κάτω από τις 6 μονάδες το επιτόκιο, και του χρόνου θα πέσει κάτω από τις 4,5 μονάδες το επιτόκιο. Στο υπόσχονται. Και το 2025 θα πέσει κάτω από τις 3,5 μονάδες και ίσως και στις 2,5. Τα έχουμε αυτά τα πλότ. Ναι, για φανταστείτε όμως, όπως απέτυχαν να πιάσουν πέρυσι την εκρηκτική άνοδο των επιτοκίων, οι ίδιοι τραπεζίτες, γιατί αυτοί τα σχεδιάζουν, αυτοί τα, φανταστείτε, αυτοί τα, πιο πάνω από αυτούς δεν έχει. Για να καταλάβετε, αυτοί οι 19 τραπεζίτες είναι. Προεξάρχοντας του Τζερόμ Πάουελ. Όπως λοιπόν απέτυχαν πέρυσι τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο, να καταλάβουν ότι με αυτή τη στρατηγική τους θα αναγκαστούν το επιτόκιο να το πάει πάνω από το 5% και παραμύθιζαν τον κόσμο ότι εμείς θα χωριέστε, θα μείνει στο 2,5%. Έτσι και φέτος μπορεί να μην συμβεί αυτό το οποίο λένε, ότι τέλος της χρονιάς θα έχουμε μία πτώση κάτω από τις 5 ποσοστιαίες μονάδες και να πάμε στο 24 να ρίξουμε τα επιτόκια κάτω από τις 3 μονάδες. Μπορεί να μην συμβεί, μπορεί να έχει μία πτωτική πορεία το επιτόκιο, που το βλέπω, αυτή είναι και η άποψή μου, η δικιά μου, θα έχει μία πτωτική πορεία. Εγώ βλέπω ότι θα είναι πολύ μικρή. Και θα είναι το δεύτερο στραπάτσο που θα πάθει η αγορά. Λοιπόν, συμμερίζεστε την άποψη της JP Morgan ότι αυτό που θα συμβεί θα είναι πολύ χειρότερο από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας? Δεν συμμερίζουμε την άποψη κανενός τραπεζίτη. Α. Και θα σας πω για αυτό, γιατί. Διότι οι τράπεζες αυτές λειτουργούν ως dealers των συμφερόντων τους. Δηλαδή όπου έχει συμφέροντα και τοποθετήσεις κάποια τράπεζα, όπου είναι προσανατολισμένη, όσο μεγάλη και αν είναι, έχει... πώς το λένε, έχει κάθε λόγο να σου πει συγκεκριμένα πράγματα που θέλει. Αυτούς τους οποίους συμμερίζομαι τις απόψεις και συζητάω μαζί τους είναι οι άνθρωποι από το σκληρό πυρήνα της αγοράς. Οι οποίοι, θα σας πω κάτι κύριε Σαχίνη, από την καρδιά, πέρυσι το Σεπτέμβριο το τι στεναχώρια υπήρχε στους κύκλους των Ελλήνων, εδώ, μην πάμε τώρα παραπέρα, Ελλήνων βιομηχάνων και βιοτεχνών, οι οποίοι ήξεραν από πέρυσι ότι θα έρθει η εποχή σε μερικούς μήνες που θα πέφτουν οι πρώτες ύλες, όχι μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, θα πέφτουν οι τιμές των πρώτων ύλων, αλλά οι βιομηχανίες δεν θα μπορούν να παράγουν φθηνά. Θα παράγουν ακριβά, γιατί εξαιτίας αυτής της ξέφρενης, αλόφρονας και ίσως και ψυχοπαθητικής στρατηγικής που ξεκινάει από την Αμερική και ακολουθούν όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω. Και ξέρετε ποιος θα την πληρώσει πανάκριβα από όλους αυτούς που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα? Από όλους αυτούς θα την πληρώσει πανάκριβα ο Ευρωπαίος. Και όχι γενικά ο Ευρωπαίος, το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ακολουθούμε σε μια στρατηγική που η Αμερική έχει εναλλακτικές. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπει κάποια πράγματα, γίνεται και αύξησε 5 με 7% την παραγωγή του πετρελαίου της. Μυστικά και κάτω από τάχυρο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Και πάμε για αφανισμό και απόβλημα μηχανοποίηση. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός φορέας μέσα στην Ένωση, ούτε ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος να βγει μπροστά και να πει πού πάτε, stop, μέχρι εδώ, ό,τι κάναμε, κάναμε. Δεν θα αφανίσουμε εμείς στην Ευρώπη για κάποια μεσαλόδοξα σχέδια κάποιων οι οποίοι μπορεί να έχουν εναλλακτικές λύσεις. Η Ευρώπη δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, νομίζω ότι κατά τη σοφότερη γίναμε σήμερα σε μια συζήτηση η οποία είναι ηχογραφημένη νωρίτερα. Παρόλα αυτά έχει το ενδιαφέρον. Θα κρατήσω τα σχόλια να τα διαβάσω αύριο και θα σας τα στείλω, κύριε Αδαλή. Αυτό είναι τουλάχιστον μια δέσμευση. Απλά να υπενθυμίσω ότι σε ακραία γεγονότα αναδεικνύονται ηγέτες και ηγετικές συμπεριφορές και ειδικά σε περίοδους μαύρων κύκνων, εισαγωγή ενός όρου από τον ένα από τους σημαντικότερους διανοητές της εποχής, τον Τάλεμπ. Μαύρος κύκνος είναι απρόβλεπτο γεγονός που ανατρέπει σταθερές και προκαλεί παρενέργειες που δύναται να γίνουν και τραγικές. Το ερώτημα όμως πάντα σύμφωνα με τον Τάλεμπ είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι δεν γνωρίζουμε. Ένας ηγέτης οφείλει να είναι προετοιμασμένος. Είναι, εδώ είναι το θέμα. Εγώ αφού σας ευχαριστήσω κύριε Σαχίνη πάρα πολύ, ελπίζω να μην γίναμε μονότονοι, θα ήθελα να πω από τη σειρά μου ότι μην εντυπωσιάζει ο κόσμος που επιμένω στην ενέργεια.
διότι από εκεί ξεκίνησε το κακό και εκεί θα τελειώσει. Τα υπόλοιπα τα οποία κάνουν τώρα, προσπαθούν να δώσουν λύσεις από την καμπύλη της ζήτησης με διάφορες πολιτικές μείωσης της κατανάλωσης, με την λεγόμενη ας πούμε απαξίωση των ενεργειακών προϊόντων και χίλια δυο, τα παραμύθια που λένε ότι πέφτει η ζήτηση σε καύσιμα γιατί χρησιμοποιούμε περισσότερα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Αυτά εύχομαι να μην γίνουν η ταφόπλακα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτές οι ανοησίες, διότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στους οικονομικούς κανόνες, τίποτα δεν έχει αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και σκεπτόμαστε την οικονομική επιστήμη. Το μόνο που έχει αλλάξει, δυστυχώς, και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη πίκρα, είναι ο βαθμός της μεσαίας τάξης που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Έχω την εντύπωση ότι η μεσαία τάξη δεν ασχολείται, κύριε Σαχίνη, ή τουλάχιστον δεν ασχολείται όσο θα έπρεπε με αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, τώρα ήταν η στιγμή η οποία θα έπρεπε ήδη να είχε ασχοληθεί παραπάνω με αυτά. Ο χρόνος στην κλεψίδρα, να δώσω και μια ανατόνω αισιοδοξία, γιατί είπαμε αρκετές κακές ειδήσεις σήμερα. Ο χρόνος στην κλεψίδρα δεν έχει τελειώσει. Αλλά δεν μένει και πολλής. Πιστεύω, και για να καταλήξω με αυτό, ότι εάν έως το τελευταίο τρίμηνο του 2023, φέτος δηλαδή, δηλαδή μέχρι και, ας το πούμε, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, πιστεύω να έχουμε δει μια οπισθοχώρηση από αυτή τη βίαιη αύξηση της πολιτικής των επιτοκίων, διότι αν συνεχιστεί και το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αυτό που έρχεται δεν θα είναι με τίποτα αναστρέψιμο. Θα το κρατήσω αυτό. Γιώργος Σαδαλής, τον ευχαριστώ θερμά. Σήμερα πρωί Τετάρτης, έστω και ηχογραφημένα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, κύριε Αδαλή. Καλή σας ημέρα και πάλι σας ευχαριστώ.